Κακόπουλου να έρθουν στην εξέδρα. Παρακαλώ να καθίσουμε. Μη συζητάμε τώρα για να ξεκινήσουμε. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Όσοι θα έρθετε μέσα να έρθετε, να καθίσετε και μη συζητάμε για να ξεκινήσουμε. Επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, παρακαλώ, αρχίζουμε την τετάρτη συνεδρία με τον πρωτοπερεσβύτερο, πατέρα Αναστάσιο Γκοτσόπουλο, ο οποίος είναι θεολόγος και μεταπτυχιακός της θεολογίας, είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πατρών, ανήκει στη γενιά της ελπίδος μας ως νέος άνθρωπος, πολύ εργατικός και πολύ αποδοτικός στην εξειδίκευση των θεμάτων του γύρω από τους ιερούς κανόνες. Έχει μία πολύ καλή προσέγγιση, η οποία οφείλεται επιστημονικώς και στο γεγονός ότι έχει το όλο της θεολογίας και μπορεί να εντάσει το επιμέρους οργανικά σε αυτό το όλο. Και ένας ο οποίος γνωρίζει θεολογία χαίρεται με αυτούς τους νέους επιστήμονες και ανανεώνεται η ελπίδα του με πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το θέμα του πατρός Αναστασίου είναι οι ιεροί κανόνες και το ετοιμαζόμενο συνοδικό κείμενο σχέσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Επειδή είναι κομβικό το σημείο αυτής της αναφοράς και η ασάφεια είναι εσκεμμένη και πονηρά, αναφέρονται στους κανόνες γενικώς. Όταν διαβάσει όμως τους κανόνες κανείς, έχει πολλά προβλήματα. Ο πατήρ Αναστάσιος έχει τον λόγο, θα τον ακούσουμε, θα τον κατανοήσουμε. Και εγώ στο κείμενό μου έχω αναφερθεί, τα έκοψα αυτά, θα τα δείτε στα πρακτικά που θα κυκλοφορήσουν σύντομα. Παρακαλώ τον πατέρα Αναστάσιο, ο οποίος χειρίζεται και τη νέα τεχνολογία άριστα, βρίσκεται εδώ με τον ιό του, ο οποίος θα τον βοηθήσει. Ελπίζω ότι θα είμαστε μέσα στα πλαίσια του χρόνου, με μικρή ελάχιστη υπέρβαση. Παρακαλώ. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί. Το κείμενο της Πέμπτης Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως Σαμπεζή 2015 με τίτλο «Σχέσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο» είναι το πλέον σημαντικό κείμενο της Μελούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και είναι σίγουρο ότι θα αναδειχθεί στη Λιδία Λίθο για την εκκλησιαστική αξιολόγηση της ίδιας της Συνόδου. Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι το κείμενο αυτό, αν και δεν έχει την τυπική μορφή και δομή δογματικού όρου, ουσιαστικά επέχει θέση δογματικής αποφάσεως της Συνόδου και συνεπώς η Εκκλησία, δηλαδή όλοι εμείς κλήρος και λαός, οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα ως τη δογματική απόφαση της Πανορθοδόξου Συνόδου. Σε παλαιότερη δημοσίευσή μας έχουμε προβεί σε εκτενή σχολιασμό του κειμένου αυτού, στον οποίο και παραπέμπουμε για την πληρότητα και τεκμηρίωση της παρούσης εισηγήσεως. Η εισήγηση περιορίζεται αναγκαστικά και μόνο στο ζήτημα αν η κανονική παράδοση της Εκκλησίας μας αναγνωρίζει τα μυστήρια των αιρετικών. Και αυτό διότι, αν εξαιρέσουμε την παράγραφο 20, στην οποία θα επικεντρώσουμε την εισήγησή μας, σε ολόκληρο το κείμενο δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ιερούς κανόνες και στην εν γέννη κανονική παράδοση της Εκκλησίας μας. Είναι άξιο επισήμανσης ότι η Πέμπτη Διάσκεψη, προσυνοδική πανορθόδοξη,
Όταν διαπραγματεύθηκε το μείζον και κρίσιμο αυτό θέμα των σχέσεων της Εκκλησίας με την ετεροδοξία, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να προσφύγει στην πλούσια κανονική παράδοση της Εκκλησίας μας, ως αν η Εκκλησία για πρώτη φορά να έρχεται σε επαφή και διάλογο και επικοινωνία με άλλες αιρετικές ή σχισματικές κοινότητες, ως αν η εμπειρία και η παράδοση της παράδοσης να μην είναι δημιουργικά δεσμευτική στη ζωή και τη δράση μας ως μελών της Εκκλησίας. Όμως η Εκκλησία μας πάντοτε πονούσε και πάντοτε ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την μετάνοια και επιστροφή των αιρετικών και σχισματικών στην αλήθεια και την ενότητά της. Και είναι γνωστό ότι το ενδιαφέρον της αυτό και οι βασικές εκκλησιολογικές και κανονικές αρχές στην πραγμάτωσή του έχουν αποτυπωθεί στους ιερούς κανόνες της. Για να γίνει αντιληπτός ο όγκος της κανονικής παραδόσεως που έχει ως αντικείμενο τη σχέση της Εκκλησίας με τους ετεροδόξους, αξίζει να σημειώσουμε ότι μόνο στο επικυρωμένο από οικουμενικές συνόδους κόρπους των ιερών κανόνων των συνόδων της Καρθαγένης έχουν ενσωματωθεί 18 κανόνες που αναφέρονται στο θέμα των σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον τότε χριστιανικό κόσμο και ιδιαιτέρως προς το σχίσμα των δονατιστών που ταλαιπωρούσε τη βορειοαφρικανική λατινική εκκλησία της Καρθαγένης. Στους κανόνες αυτούς περιγράφεται διαπολών το πλαίσιο στο οποίο οφείλουν να κινηθούν οι Ορθόδοξοι ποιμένες στο διάλογο με τους σχισματικούς με σκοπό την ένταξή τους και πάλι στην εκκλησιαστική κοινωνία. Δυστυχώς όμως αυτή η πλούσια κανονική παράδοση δεν έχει αξιοποιηθεί ουδέ στο ελάχιστο στο κείμενο της Πέμπτης, στο προσυνοδικό κείμενο. Όπως ήδη ανέφερα, μοναδική αναφορά σε ιερούς κανόνες στο προσυνοδικό κείμενο γίνεται στην περίφημη παράγραφο 20, η οποία αναφέρει και επιλέξει «Επροοπτικέ των θεολογικών διαλόγων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών, προσδιορίζονται πάντοτε επί τη βάση των κανονικών κριτηρίων της ήδη διαμορφωμένης εκκλησιαστικής παραδόσεως, κανόνες 7 της Δευτέρας και 95 της Πεντέκτης Οικουμενικής Συνόδου». Η παράγραφος 20 εντάσσεται στην ενότητα του κειμένου περί του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, παράγραφοι 16 έως 21 του κειμένου. Συνεπώς, όταν αναφέρεται σε άλλες χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες, περιλαμβάνει τις περισσότερες από 345 κοινότητες μέλη του ΨΕ. Και μην ξεχνάμε ότι στο ΨΕ υπάγονται εκτός από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, πλην των Πατριαρχείων Γεωργίας και Βουλγαρίας, και αιρετικές ομάδες απολύτως ετερόκλητες από θεολογικής απόψεως, από Νεστοριανούς και Μονοφυσίτες, μέχρι Κουάκερους, Στρατό της Σωτηρίας, Νεοπροτεστάντες, Πεντηκοστιανούς, Free Church και ούτω καθεξής. Ορισμένα δε από τα μέλη του ΨΕ αρνούνται όλες ή περισσότερες οικουμενικές συνόδους. Όλα τα μυστήρια, το αϊπάθενο της Θεοτόκου, την τιμή προς την Θεοτόκο, τους Αγίους, τον Τίμιο Σταυρό, την Αποστολική Διαδοχή, αρνούνται σύνολη την Ιερή Παράδοξη και ορισμένες και αυτόν ακόμα τον κανόνα της Αγίας Γραφής. Και δυστυχώς όλες αυτές οι ομάδες χαρακτηρίζονται εκκλησίες στο κείμενο. Στην παράγραφο 20 λοιπόν μνημονεύονται μόνο οι κανόνες Β 7 και Σ τ 95, όπου το Β και το Σ τ, η δεύτερη και η έκτη, πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, οι οποίοι κανόνες αυτοί δεν αναφέρονται στους θεολογικούς διαλόγους, αλλά αποκλειστικά και μόνο στον τρόπο και την διαδικασία εισδοχή στην Ορθοδοξία των πρώην αιρετικών. Όπως ήδη ακούσαμε, μέσω των κανόνων αυτών, ορθότερα διαστρεβλώνοντας το πνεύμα και το γράμμα των Ιερών Κανόνων, γίνεται προσπάθεια από οικουμενιστικούς κύκλους αναγνώρισης των μυστηρίων των αιρετικών με άμεση στόχευση την αμνίστευση της αιρέσεως και την εκκλησιαστικοποίησή της και την αναγνώρισή τους στις αιρέσεις δήθεν της εκκλησιαστικότητάς τους. Το ζήτημα της αναγνωρίσεως, ορθότερα της μη αναγνωρίσεως των μυστηρίων των αιρετικών, έχει λήξει στην ζωή της Εκκλησίας με εξαιρετική σαφήνεια ήδη από τον 3ο και 4ο αιώνα. Και όποτε επανερχόταν στην επικαιρότητα, η Εκκλησία προσέφευγε σε αυτές τις αρχαίες πάγιες αποφάσεις της.
Ας δούμε όμως πολύ συνοπτικά τη σχετική κανονική παράδοση της Εκκλησίας μας, αναφορικά με τους κανόνες Β, 7 και Σ, 95. Στην εισήγησή μου, όλοι οι κανόνες που αναφέρω έχουν επικυρωθεί από οικουμενικές συνόδους, είτε του Μεγάλου Βασιλείου, είτε η Αποστολική, είτε των τοπικών οικουμενικών συνόδων, έχουν επικυρωθεί και έχουν την αυτή κανονική ισχύ, έχουν οικουμενικό κύρος. Η γένεση του προβληματισμού. Όπως ήδη αναφέραμε, πάγια διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που συναρτάται άμεσα με την ίδια την αυτοσυνειδησία της και συνεπώς με τις πλέον θεωρμελιώδεις εκκλησιολογικές αρχές της, είναι ότι μόνο μέσα στην Εκκλησία, τη γνήσια και αληθινή Εκκλησία, την μία Εκκλησία, τελεσιουργούνται τα μυστήρια και μόνο μέσω αυτής λειτουργούν σωστά και σωστικά για τον άνθρωπο. Για τον λόγο αυτό είναι εντελώς αδιανόητο για την Εκκλησία να υφίστανται έγκυρα και χαριτόβλητα μυστήρια που να προσφέρουν σωτηρία εκτός αυτής, στους σκοτεινούς χώρους των αιρέσεων και των σχισμάτων. Αυτή η βασική δογματική εκκλησιολογική διδασκαλία εντάχθηκε πολύ νωρίς στο κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας μας, με τους Αποστολικούς Κανόνες. Βλέπετε μία επιλογή μόνο 4 Αποστολικών Κανόνων. Σύμφωνα με τον 46 Κανόνα Αποστολικό, όποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος αποδεχθεί βάπτισμα αιρετικών, προστάζομαι να καθαιρείται. Γιατί πάντοτε έχουν αιτιολόγηση οι κανόνες, γιατί τις γαρ συμφώνησης Χριστό προσβελία ή τις μερείς Χριστό πιστό μεταπίστου, ο 47 κανόνας αποστολικός χαρακτηρίζει μόλισμα το βάπτισμα των αιρετικών και προστάζει όποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος δεν βαπτίσει τον μολυσμένον από τους αιρετικούς, τον βαπτιστέντα στην αίρεση λέει, να καθαιρείται, γιατί περιγελά τον Σταυρό του Κυρίου και τον θάνατο και δεν διακρίνει τους αληθινούς ιερείς από τους ψευδοιερείς. Στον 50ο Αποστολικό είναι υποχρεωτική η τριπλή κατάδυση, ενώ ο 68ος απαγορεύει την δεύτερη χειροτονία ή το βάπτισμα, εκτός αν αποδείχθηκε ότι παρααιρετικών έχουν λάβει την χειροτονία. Γιατί αυτούς που έχουν βαπτιστεί από τους τιούτους, από τους αιρετικούς, ή χειροτονηθεί, ούτε πιστούς, ούτε βαπτιστέντες δηλαδή, ούτε κληρικούς τους αναγνωρίζει. Οι ανωτέρω αποστολικοί κανόνες κατηγορηματικά αρνούνται την ύπαρξη μυστηρίων εκτός της Εκκλησίας, παρέχοντας μάλιστα με σύντομες φράσεις και την απαραίτητη θεολογική αιτιολόγηση. Άμεση πρακτική συνέπεια της εκκλησιολογικής αυτής θέσης ήταν όταν κάποιος αιρετικός μετανοούσε και επιθυμούσε να ενταχθεί στην Εκκλησία, η Εκκλησία τον βάπτισε, ανεξάρτητα αν αυτός είχε βαπτιστεί στην αίρεση. Σοβαρότατο όμως πρόβλημα προέκυψε στην Εκκλησία τον 3ο αιώνα με τον Πάπα Ρώμη Στέφανο, ο οποίος δεν βάπτιζε τους προσερχομένους από το σχίσμα των Οβατιανών. Ριζικά αντίθετο στην πρακτική του Ρώμης Στεφάνου ήταν ο Άγιος Κυπριανός, επίσκοπος Καρχιδόνος, ο οποίος ακολουθώντας τους αποστολικούς κανόνες και αποφάσεις προγενεστέρων Αφρικανικών συνόδων και ταυτιζόμενος θεολογικά με τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, θεωρούσε ο Άγιος Κυπριανός εντελώς ανυπόστατα όλα τα μυστήρια των αιρετικών. Η απόφαση της Συνόδου της Καρχιδόνος υπό την Προεδρία του Αγίου Κυπριανού έχει επικρατήσει να ονομάζεται Κανόνας του Αγίου Κυπριανού. Σύμφωνα με τον κανόνα λοιπόν του Αγίου Κυπριανού, είναι ένας από τους μεγαλύτερους κανόνες που έχουν ενταχθεί στο κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας μας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανόνα αυτό, επικυρωμένο από Οικουμενική Σύνοδο, όπως είπα από την αρχή, στην αίρεση δεν υφίσταται μυστήριο χρίσματος. Βλέπετε και την αναφορά στον κανόνα. Ου δύναται χρίσμα το παράπαν παρααιρετική σύνη. Της θείας ευχαριστίας, ομήτε θυσιαστήριον έχω. Της αφέσεως, αδύνατον αμαρτημάτων άφηση λαβήν στην αίρεση. Της ιεροσύνης, ουχή ιερεύσαλη ιερόσυλος και του βαπτίσματος. Πνεύμα Άγιον ου και έχει, ου δύναται τον ερχόμενο βαπτίσει. Μηδένα βαπτίζεστε, δύναστε έξω της καθολικής εκκλησίας, ενός όντος βαπτίσματος και εν μόνη την καθολική εκκλησία υπάρχοντος. Δεν υπάρχουν λοιπόν μυστήρια στην αίρεση, διότι στην αίρεση δεν υπάρχει ούτε καν εκκλησία. Παρά δε αιρετικής, εκκλησία ουκ έστι. Ομήτε θυσιαστήριον έχω, μήτε εκκλησία.
Όλες αυτές οι αναφορές είναι στον κανόνα του Αγίου Κυπριανού. Τέλος, η Εκκλησία έχει αποφανθεί συνοδικά. Τα κανονικά και χαρισματικά όρια της ταυτίζονται. Ενός όντος του βαπτίσματος και ενός όντος του Αγίου Πνεύματος και μιας Εκκλησίας του Χριστού, του Κυρίου ημών, επάνω Πέτρου του Αποστόλου αρχήθεν λέγοντος της ενότητας τα θεμελιωμένης. Και δια τούτο τα υπ' αυτών των αιρετικών και σχισματικών γενόμενα ψευδή και κενά υπάρχονται πάντα αδύναμα εστί. Τη θεολογική θέση του Αγίου Κυπριανού σημερίστηκε και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος την μνημονεύει στην κανονική επιστολή του προς τον Άγιο Αμφιλόχιο Οικονίου. Είναι οι κανόνες 1 και 47 του Αγίου Βασιλείου, προσφέροντας μάλιστα και πρόσθετη θεολογική αιτιολόγηση, ότι το βάπτισμα των αιρετικών είναι ανυπόστατο. Στον επικυρωθέντα, όπως είπα, από Οικουμενικές Συνόδους Μεγάλου Βασιλείου πρώτο κανόνα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Άγιος: «Έδοξε τίνην της εξ αρχής το μεν των αιρετικών βάπτισμα παντελώς αθετήσει, ούγαρε βαπτίστησαν». Πιο κάτω, «Η δε καθαρή» είναι σχισματική, δεν είναι αιρετική, «της Εκκλησίας αποστάντες, ουκέτι έσχρον την χάρη του Αγίου Πνεύματος». «Η δε αποραγέντες», αυτοί που αποκόπηκαν από την κοινωνία της Εκκλησίας, «ούτε του βαπτίζει, ούτε του χειροτονήν εξουσίαν, είχον εξουσίαν, ούτε ήδη να τον χάρη Πνεύματος Αγίου εταίρης παρέχει, εις αυτή εκπεπτόκαση. Διό, ως παραλαϊκών βαπτιζομένους, τους παραυτών εκέλεσαν ερχομένους στην Εκκλησία να βαπτίζονται». Νομίζω το κείμενο είναι σαφές, δεν χρειάζεται μετάφραση. Ο Οικουμενικός Διδάσκαλος Μέγας Βασίλειος είναι απολύτως σαφής. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ύπαρξης βαπτίσματος και ιερών μυστηρίων που να παρέχουν σώζουσα χάρη εκτός της Αγίας Εκκλησίας. Τρίτον, η ακρίβεια και η οικονομία. Παράλληλα όμως με τις τόσο κρυστάλλινες απόψεις του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι και ταυτόχρονα θεολογία της Εκκλησίας μας, αφού έχουν επικυρωθεί από Οικουμενικές Συνόδους, ο Μέγας Βασίλειος αποδέχεται την διαμόνου λιβέλου και μυστηρίου του χρίσματος, αποδοχή των προστιθεμένων τη Ορθοδοξία από συγκεκριμένες αιρέσεις και σχίσματα τα οποία ονομαστικά μνημονεύει. Ακολούθως η δεύτερη Οικουμενική και η έκτη ορίζει τρεις κατηγορίες τρόπους εισδοχής στην Εκκλησία με το μυστήριο του βαπτίσματος, με χρήση Αγίου Μύρου ή και διαλιβέλου. Έτσι, στην εκκλησιαστική πράξη παρουσιάζεται μία διαφοροποίηση στον τρόπο εισδοχής των προστιθεμένων τη Ορθοδοξία. Από τη μία πλευρά έχουμε τους Αποστολικούς Κανόνες, του Αγίου Κυπριανού και του Μεγάλου Βασιλείου, τους δύο κανόνες, οι οποίοι εκθέντοντας τις βασικές εκκλησιολογικές αρχές αρνούνται κατηγορηματικά το βάπτισμα και τα λοιπά μυστήρια των αιρετικών και επιτάσσουν τον βαπτισμό των προσερχομένων στη Ορθοδοξία. Και η δεύτερη ομάδα κανόνων, ο Β' 7 και ο Σ' Τ' 95 και μερικός του Μεγάλου Βασιλείου, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένες προϋποθέσεις δίνουν τη δυνατότητα εισδοχής των πρώην αιρετικών στην Εκκλησία μόνο με λίβελο και χρήσμα. Πώς όμως συνδυάζονται οι δύο αντικρουόμενες φαινομενικά πρακτικές και γιατί η 6η και η 7η Οικουμενική Σύνοδος επικύρωσε τους αντιφατικούς, κατά μία εντός εισαγωγικών, αυτούς κανόνες. Ο κανόνας του Αγίου Κυπριανού, η Αποστολική και του Μεγάλου Βασιλείου είναι σαφές ότι καθορίζουν τα θεολογικά κριτήρια προσέγγισης του ζητήματος αυτού. Σύμφωνα λοιπόν με τους κανόνες αυτούς, η Εκκλησία ουδέποτε ανεγνώρισε ως έγκυρο το βάπτισμα των αιρετικών, ως παρέχον σώζουσα θεία χάρη που συγχωρεί αμαρτίες, αναγεννά τον βαπτισμένο και τον εντάσσει στο σώμα του Χριστού, διότι εκτός Εκκλησίας δεν ενεργεί η τελετουργική των μυστηρίων θεία χάρης. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς και οι Οικουμενικές Σύνοδοι ομογνωμούν απολύτως το σημείο αυτό. Η έντονη διένεξη καρχιδών Ρώμης, Αγίου Κυπριανού, Πάπα Στεφάνου, διασάφησε πλήρως το θέμα και για τον λόγο αυτό η πενθέκτη Οικουμενική δεν επικύρωσε τις αποφάσεις του Πάπα της Ρώμης Στεφάνου, αλλά προσέδωσε οικουμενικό κύρος στον κανόνα του Αγίου Κυπριανού.
και τους συναφείς με αυτόν αποστολικούς. Ουσιαστικά λοιπόν θέλησε να περιβάλλει με οικουμενικό κύρος τη θεολογία, εκκλησιολογία του κανόνους. Ο Μέγας Βασίλειος που συμφωνεί και επαυξάνει τη θεολογική προσέγγιση του Αγίου Κυπριανού εξηγεί και το γιατί η Εκκλησία δέχεται τους προσερχομένους από ορισμένες αιρέσεις χωρίς να τους βαπτίσει. Δεν πρόκειται περί θεολογικών, αλλά καθαρά περί ποιμαντικών λόγων. «Οικονομίας τεινός ένεκα», λέει ο 47 κανόνας, και «οικονομίας ένεκα των πολλών», ο πρώτος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου. Επίσης, ο ίδιος, ο Μεγάλος Βασίλειος, ενώ υπεραμείνεται της θεολογικής ακρίβειας, προτείνει και την κατοικονομία πράξη. Αν πρόκειται, λέει, να είναι εμπόδιο στην καθόλου οικονομία, ας ακολουθήσουμε το έθιμο, αν είναι εμπόδιο αυτό που λέει η αυστηρότητα, ο βαπτισμός των προσευχομένων, ας ακολουθήσουμε το έθιμο της οικονομίας, της οικονομής τα καθημάς πατράς συνακολουθητέων. Αντιδιαστέλλεται λοιπόν η θεολογική ακρίβεια, το της προτάσεως αυστηρών, από την ποιμαντική οικονομία, το έθος των πατέρων. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία χρησιμοποιώντας την θεολογική ακρίβεια, σε όλους του τόνους αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται έγκαιρο βάπτισμα στην αίρεση. Αξιοποιώντας όμως την ποιμαντική οικονομία, υποδέχεται όσους μετανοημένοι αρνούνται την αίρεση και προσέρχονται στην Εκκλησία μόνο με την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου, του Χρίσματος και τη Θεία Μετάληψη και όχι δια του τριπλού μυστηρίου της μοιήσεως, της χριστιανικής μοιήσεως, βάπτισμα, χρίσμα, ευχαριστία. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις απαιτείται ρητή άρνηση και αναθεματισμός των αιρέσεων, των αιρετικών διδασκαλιών. Η κατοικονομία εκκλησιαστική πράξη έλαβε συνοδική επικύρωση στους Β7 και Σ95. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι ενώ οι κανόνες που απορρίπτουν το αιρετικό βάπτισμα παρέχουν σύντομη ή πολύ αναλυτική θεολογική αιτιολόγηση, οι κανόνες που προτείνουν την οικονομία δεν προβάλλουν καμία θεολογική αιτιολόγηση. Είναι κατ' οικονομία. Αυτό και μόνο αρκεί. Η μόνη αιτιολόγηση προέρχεται, όπως είδαμε, από τον Μέγα Βασίλειο που λέει «οικονομίας ένεκα των πολλών». Και αν είναι εμπόδιο στην γενικότερη οικονομία, ως βουλόμαθο ο κυρούς αυτούς περί το βαπτίζειν ποιήστε, ας χρησιμοποιήσουμε την οικονομία δια της προτάσεως αυστηρών. Κανένας θεολογικός εκκλησιολογικός λόγος, μόνο η ποιμαντική ανάγκη της σωτηρίας δια της μετοχής στη ζωή της Εκκλησίας, εφόσον ο άνθρωπος έχει μετανοήσει και φύγει από την αίρεση. Λέει ο Άγιος Κύριλλος μια χαρακτηριστική φράση. Όταν κάποιος επιστρέφει, λέει, αμνησικάκι, ξέχασε, συγχώρησε περί των παρελθόντων. Οικονομίας ένεκα, μη ακριβολογούμενος σφόδρα περί τους μεταγυγνώσκοντες. Επίσης, ούτε ο Μέγας Βασίλειος, ούτε οι Ιεροί Κανόνες, ούτε οι Οικουμενικές Σύνοδοι επιχείρησαν ποτέ στην κατοικονομία πράξη να μεθεμελιώσουν επιχειρήματα για να ακυρώσουν βασικές εκκλησιολογικές αρχές. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Όπως, να φέρω ένα παράδειγμα, όπως στη σημερινή εκκλησιαστική πράξη, η κατοικονομία δυνατότητα τελέσεως αεροβαπτίσματος από μια ορθόδοξη νοσηλεύτρια δεν υπονοεί ότι η νοσηλεύτρια έχει και ειδική ιεροσύνη ή ότι μπορεί να τελέσει κατοικονομία και άλλα μυστήρια. Έτσι, για την εκκλησιαστική μας παράδοση, με την κατοικονομία εις δοχή, με κανένα τρόπο δεν αναγνωρίζονται τα μυστήρια των αιρετικών. Είναι άλλωστε αδιανόητο η οικονομία του αεροβαπτίσματος να χρησιμοποιηθεί ως θεολογικός λόγος για την διεκδίκηση της ιεροσύνης των γυναικών. Κατά τον ίδιο τρόπο, ήταν αδιανόητο για τους πατέρες οι αιρετικοί να διεκδικήσουν εγκυρότητα των μυστηρίων τους, όπως γίνεται σήμερα στην οικουμενική κίνηση. Είναι σαφής επ' αυτού η απόφαση της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής του 1971, η οποία εύστοχα σημειώνει στο κείμενο «Η οικονομία στην Ορθόδοξη Εκκλησία». Η Ορθόδοξη Σημών Εκκλησία αποβλέπει στην διατήρηση κατά πρώτων και κύριων λόγων της εαυτής πίστεως και διδασκαλίας τελείως ανωθεύτου και ανεπηρεάστου εκ της κατοικονομίαν διότι ο τρόπος συγκαταβάσεως αυτής προς τους έξω.
Δηλαδή, η κατοικονομία πράξη για την εισδοχή πρώην αιρετικών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεολογικό προηγούμενο για την τροποποίηση ούτε στο ελάχιστο της πίστης και της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας αναφορικά με την αυτοσυνειδησία της και την εκκλησιαστικότητα των ετεροδόξων. Τέλος, ας προσέξουμε ότι ουδέποτε η Εκκλησία χρησιμοποίησε την οικονομία για να αφήσει τον άνθρωπο στην πλάνη και την αίρεση, καθησυχάζοντάς τον ότι δήθεν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να παραμείνει στην πλάνη. Αυτό δεν είναι ποιμαντική οικονομία, αλλά απάνθρωπη συμπεριφορά και ασυγχώρητη κατά του Αγίου Πνεύματος βλασφημία. Τέταρτη και τελευταία ενότητα. Τα κριτήρια για την άσκηση ακρίβειας ή οικονομίας. Η παράγραφος 20 αναφέρεται χωρίς να προσδιορίζεται σε κανονικά κριτήρια της ήδη διαμορφωμένης εκκλησιαστικής παραδόσεως και παραπέμπει σε κανόνες που είδαμε. Προσεκτική όμως μελέτη των κανόνων δεν ευνοεί την οικουμενιστική προσέγγιση. Δεν αποτελεί κριτήριο για τη χρήση της οικονομίας η εχθρότητα ή η φιλική διάθεση της αιρέσεως της αιρετικής κοινότητας προς την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία. Δυστυχώς, ορισμένοι στον οικουμενικό χώρο προτάσσουν το επιχείρημα ότι παλαιότερα η Εκκλησία τηρούσε την ακρίβεια διότι υπήρχε πολλή εχθρότητα, ενώ τώρα με τις νέες ιστορικές συνθήκες, νέες μορφές, νέες προκλήσεις, αναφέρονται στο κείμενο αυτές οι φράσεις, οι σχέσεις με τις ετερόδοξες κοινότητες είναι πλέον φιλικές, συνεπώς επιβάλλεται η χρήση οικονομίας. Είναι προφανές ότι η επιχειρηματολογία αυτή αποδεικνύεται εντελώς αυθαίρετη, επιπόλαιη, χωρίς ιστορική ή κανονική βάση. Θα έλεγα ότι ακριβώς το αντίθετο ισχύει, ειδικά με τον Β7 κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής. Οι αριανοί και οι πνευματομάχοι στην εποχή της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου ήσαν άσπονδοι εχθροί των Ορθοδόξων και δημιουργούσαν πάρα πολλά προβλήματα, σοβαρά προβλήματα στην Εκκλησία. Και όμως η Εκκλησία με τον Β7 κανόνα προτείνει την κατοικονομία πράξη με λίβελο και χρήσμα και όχι την αυστηρότητα. Από τους κανόνες και την εν γέννη πράξη της Εκκλησίας προκύπτει ότι ανεξάρτητα από τη φιλική ή εχθρική διάθεση της αιρετικής κοινότητας, αυτό που προσέχει και απαιτεί η Εκκλησία για να χορηγήσει την οικονομία είναι η μετάνοια του συγκεκριμένου ανθρώπου του πρώην αιρετικού. Δεν ενδιαφέρει την Εκκλησία η αιρετική κοινότητα, αλλά ο άνθρωπος, αποδέκτης της φιλάνθρωπης οικονομικής ενέργειας της Εκκλησίας, δεν είναι η εμένουσα στην αίρεση και πλάνη κοινότητα, αλλά ο μετανοημένος αιρετικός. Δεύτερον, δεν αποτελεί καθοριστικό κριτήριο ο βαθμός αποκλίσεως από την ορθόδοξη πίστη. Την ίδια οικονομία η Εκκλησία εφαρμόζει στους αριανούς και πνευματομάχους, καταδικασμένοι από όλες τις οικουμενικές συνόδους, αλλά και την ίδια οικονομία εφαρμόζει και στους καθαρούς και αριστερούς και τετραδίτες, σχισματικές ομάδες που δεν διαφωνούσαν με την πίστη της Εκκλησίας, αλλά μόνο σε λατρευτικά θέματα. Οι τετραδίτες, τεσσαροδεκατίτες γιόρταζαν το Πάσχα στις 14 του Νησάν. Δεν είχαν άλλες διαφορές. Ή οι καθαροί δεν αναγνώριζαν την μετάνοια στην επιστροφή των Πεπτοκότων ή το δεύτερο γάμο. Την ίδια όμως οικονομία εφαρμόζει η Εκκλησία και στους αριανούς, μεγάλους αιρετικούς και πνευματομάχους, και στους σχισματικούς. Αντίθετα, ενώ στους αριανούς εφαρμόζει την οικονομία, στους ομοπίστους με τους αριανούς ευνομιανούς δεν εφαρμόζει την οικονομία αλλά την ακρίβεια του βαπτίσματος, διότι οι ευνομιανοί, ομόπιστοι αριανοί ήσαν, δεν τηρούσαν τον τύπο του βαπτίσματος, την τριπλή κατάδεση και ανάδεση. Κριτήριο ασφαλώς δεν ήταν η αναγνώριση του δικού μας βαπτίσματος, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Από τους κανόνες επίσης, επιγραμματικά αναφέρομαι, δεν ήταν κριτήριο, δεν αναζητούσε η Εκκλησία αν υπάρχει αποστολική διαδοχή στην αίρεση. Για την Εκκλησία δεν υπάρχει αποστολική διαδοχή στην αίρεση. Κατηγορηματικό στην διακοπή της αποστολικής διαδοχής είναι ο Μέγας Βασίλειος.
Λέει, οι αρχικοί αιρετικοί, οι αρχικοί σχισματικοί είχαν λάβει τις χειροτονίες κανονικά. Όταν όμως οι δε της Εκκλησίας αποστάντες, ουκέτι έσχον τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, επέλει η πεγάρη μετάδοσης, της ιεροσύνης δηλαδή, το διακοπίνε την ακολουθία. Η μέρα πρώτη αναχωρήσαντες παρά των πατέρων έσχον τας χειροτονίας και είχαν το χάρισμα το πνευματικό. Οι δε αποραγέντες, αυτοί που αποκόπηκαν, λαϊκοί γενόμενοι, φεύγοντας από την Εκκλησία, γίνεσε λαϊκός μέσα στην αίρεση, ούτε του βαπτίζει, ούτε τη χειροτονήν εξουσίαν ήχων, ούτε η δύνατο χάριν Αγίου Πνεύματος εταίρης παρέχει, εις αυτή εκπεπτόκαση. Διό ως παραλαϊκών βαπτιζομένους τους θεωρούμε αυτούς που βαπτίζονται από τους αιρετικούς, ως σαν να έχουν βαπτιστεί από αιρετικούς. Όμως προσέξτε, παρά την κατηγορηματική θέση ότι δεν υπάρχει αποστολική διαδοχή στην αίρεση και στο σχίσμα του Μεγάλου Βασιλείου, ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος τον ίδιο κανόνα προτείνει, δεν δυσκολεύεται να προτείνει, αν υπάρχει ανάγκη τη χρήση της οικονομίας. Ποια λοιπόν είναι τα κριτήρια για την χορήγηση της οικονομίας? Πρώτον, ο προσερχόμενος να αρνηθεί κατηγορηματικά τις διδασκαλίες, την πλάνη να αναθεματίσει τους αιρετικούς και την αίρεση. Η δε βαπτισματική τελετή που δέχθηκε στην αίρεση να έχει γίνει με την τριαδική επίκληση εις Πατέρα και Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Και δεύτερον, να έχει τηρηθεί ο ακριβής βαπτιστικός τύπος των τριών καταδύσεων. Όπως είπα, στους Ευνομιανούς, μία από τις αριανικές παρατάξεις, δεν χορηγήθηκε η οικονομία που παρέχεται στους λοιπούς αριανούς, διότι όπως εξηγούν οι κανόνες, οι Ευνομιανοί είναι οι εις μίαν κατάδυσιν βαπτιζόμενοι. Ας προχωρήσουμε όμως συμπερασματικά. Ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία, Πατερική Θεολογία, δεν χρησιμοποίησε την κατοικονομία πράξη για να αλλοιώσει την Ορθόδοξη Δογματική Διδασκαλία, αναγνωρίζοντας τα μυστήρια και παρέχοντας εκκλησιαστικότητα στην αίρεση. Η Εκκλησία χρησιμοποίησε την οικονομία για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αίρεση και όχι για να τον δεσμεύσει σε αυτή, να τον αποκοιμήσει εκεί. Αποδέκτης της φιλάνθρωπης πρακτικής είναι ο μετανοημένος άνθρωπος και όχι η αιρετική κοινότητα. Τρίτον, για την εκκλησιαστική μας παράδοση, εκκλησία και αίρεση είναι έννοιες απολύτως ασυμβίβαστες. Δυστυχώς όμως, όλη αυτή η κανονική και εκκλησιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας δεν μνημονεύεται, ούτε καν υπάρχει ως γόνιμος θεολογικός προβληματισμός στο κείμενο. Συνεπώς, είναι αναγκαία η συνολική απόρριψή του ή τουλάχιστον η ριζική αναθεώρησή του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Αναστάσιο. Δεν θα κάνουμε σχόλια γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Τον λόγο τώρα έχει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παύλος Δημητρακόπουλος, ο οποίος συμβαίνει να είναι θεολόγος και μεταπτυχιακός θεολογίας, διευθυντής του Γραφείου Αιρέσεων και Παραδοσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, με θέμα και ιατρός βεβαίως, το οποίο επί του παρόντος δεν μετράει, αλλά οπωσδήποτε είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος την οποία δεν την αγνοούμε. Θέμα του, το διατρησκειακό άνοιγμα της Ορθοδοξίας στην θεματολογία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Έχετε τον λόγο, Πάτερ Παύλε. Σεβασμιότητη Άγιε Αρχιερείς, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μου προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου για την τιμή της αναθέσεως της παρούσης ομιλίας. Το θέμα μου έχει τίτλο «Το διαθρησκειακό άνοιγμα της Ορθοδοξίας στη θεματολογία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου». Το πνεύμα του θρησκευτικού συγκριτισμού, που αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πανερέσεως του οικουμενισμού, μια φοβερή αιρέσεως που κυριάρχησε σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα, δεν περιορίστηκε μόνο σε διαχριστιανικό επίπεδο, αλλά σύντομα επεκτάθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, και σε διαθρησκειακό. Το πρώτο άνοιγμα της Ορθοδοξίας προς τις άλλες χριστιανικές αιρέσεις επακολούθησε ένα δεύτερο άνοιγμα
προς τις άλλες θρησκείες. Το διαθρησκειακό αυτό άνοιγμα που επιδιώχθηκε με διμερείς και πολυμερείς διαθρησκειακές συναντήσεις και διαλόγους αποτελεί έναν από τους ουσιοδέστερους στόχους του διαθρησκειακού οικουμενισμού. Η δε προσπάθεια θεσμικής κατοχυρώσεως και συνοδικής αναγνωρίσεως των εν λόγω συναντήσεων και διαλόγων συνεχίζει να παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις κυριότερες επιδιώξεις της μελούσης να συνέλθει Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Καταρχήν το θέμα αυτό είναι τεράστιο και φυσικά δεν είναι δυνατόν να το εξαντλήσουμε. Στα πρακτικά που θα εκδοθούν προσεχώς θα προσθεθούν πολύ περισσότερα στοιχεία. Εδώ θα προσπαθήσουμε μέσα στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να σκιαγραφίσουμε αδρομερώς, πολύ συνοπτικά και σε γενικές γραμμές, ορισμένες μόνο πλευρές του. Και πιο συγκεκριμένα, καταρχήν, θα καταδείξουμε πού και πώς εντάσσονται οι διαθρησκειακοί διάλογοι στη θεματολογία της εν λόγω συνόδου, διότι αυτό δεν καθίσταται αντιληπτό με μια απλή ανάγνωση των θεμάτων. Θα παρακάμψουμε όλο το κεφάλαιο της ιστορικής πορείας των διαθρησκειακών διαλόγων, δεν μας παίρνει ο χρόνος, και στη συνέχεια θα αναφερθούμε εν ολίγης στη μεθοδολογία, στη στόχοθεσία, στη σχέση τους με το πανθρησκειακό όραμα της νέας εποχής και τέλος πώς η οικουμενιστική θεολογία που αναπτύχθηκε μέσα στα πλαίσια των διαθρησκειακών διαλόγων κρίνεται υπό το φως της Ορθοδόξου Θεολογίας και Πατερικής μας Παραδόσεως. Οι διαθρησκειακοί διάλογοι ως θέμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Όπως είναι γνωστό, η πρώτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη που συνήλθε στο Σαμπεζί της Γενέβης το 1976 προχώρησε στην αναθεώρηση του καταλόγου των θεμάτων της πρώτης πανορθοδόξου διασκέψεως που συνήλθε στη Ρόδο το 1961. Από τα θέματα της διασκέψεως της Ρόδου επέλεξε μόνο 10 για να αποτελέσουν τη θεματολογία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ένα από αυτά, το τελευταίο κατά σειρά, αναφέρεται με ένα συγκεκαλυμμένο τρόπο στο διαθρησκειακό άνοιγμα της Ορθοδοξίας υπό την εξής διατύπωση. Συμβολή των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών εις την επικράτηση των χριστιανικών ιδεωδών της ειρήνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών και άρση των φιλετικών διακρίσεων. Στο θέμα αυτό δεν γίνεται βέβαια σαφής και ρητή αναφορά στους διαθρησκειακούς διαλόγους, ωστόσο στο ανακαινωθέν που εξέδωσε η πρώτη προσυνοδική, όπου γίνεται λόγος και στο τελευταίο αυτό θέμα, διασαφίζεται με τον πλέον σαφέστατο τρόπο πώς θεωρούν τα μέλη της διασκέψεως ότι μπορεί να επιτευχθεί η εν λόγω συμβολή. Λέει λοιπόν η διάσκεψη, επιλέξει. Η διάσκεψη εκφράζουσα την επιθυμία της Ορθοδόξου Εκκλησίας να συμβάλλει εις την διαθρησκειακή συνεννόηση και συνεργασία δι' αυτής δε εις την απάλληψη του φανατισμού από πάσης πλευράς και τι ούτω τρόπος εις την συμφιλίωση των λαών και επικράτηση των ιδεωδών της ελευθερίας και της ειρήνης των κόσμων προς εξυπηρέτηση του συγχρόνου ανθρώπου, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος, απεφάσεις εν όπως η Ορθόδοξος Εκκλησία συνεργαστεί προς τούτο μετά των άλλων εκτός του χριστιανισμού θρησκευμάτων. Με άλλα λόγια δηλαδή η διάσκεψη πιστεύει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί και οφείλει να συμβάλλει στην επικράτηση των χριστιανικών ιδεωδών της ειρήνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών διαμέσου της διαθρησκειακής συνεννοήσεως και συνεργασίας, η οποία βέβαια προϋποθέτει τις διαθρησκειακές συναντήσεις και διαλόγους. Το εν λόγω θέμα έτυχε περαιτέρω μελέτης και επεξεργασίας
Κατά την τρίτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη που συνήλθε στο Σαμπεζί της Γενέβης τον Νοέμβριο του 1986, επί τη βάση σχεδίου κειμένου που καταρτίστηκε το Φεβρουάριο του 1986 από Διορθόδοξο Προπαρασκευαστική Επιτροπή. Στην τρίτη προσυνοδική έγινε μια προσπάθεια θεολογικής θεμελιώσεως και κατοχυρώσεως των διαθρησκειακών σχέσεων και διαλόγων επί οικουμενιστικών βάσεων. Αργότερα, στην πέμπτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη, που έγινε και αυτή στο Σαμπεζί της Γενέβης, τον Οκτώβριο του 2015, διαμορφώθηκε το τελικό προσυνοδικό κείμενο, το οποίο παρεπέμφθη προς έγκριση στη μέλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, με ένα γενικότερο τίτλο ως εξής: «Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν το Συγχρόνο Κόσμο». Η Συμβουλή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην επικράτηση της ειρήνης, δικαιοσύνης, ελευθερίας, αδελφοσύνης και αγάπης μεταξύ των λαών και άρσην των φιλετικών και λοιπών διακρίσεων. Δηλαδή, στο εν λόγω κείμενο, στο πρώτο κεφάλαιο, παράγραφος 5, διασαφίζεται πώς νοείται και πώς βλέπουν οι συντάκτες του κειμένου ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτή η Συμβουλή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες καλούνται, ανοίγω εισαγωγικά, να συμβάλλουν εις την διαθρησκειακή συνεννόηση και συνεργασία, δι' αυτής δε εις την απάλληψη του φανατισμού από πάσης πλευράς και τι ουτοτρόπως εις την συμφιλίωση των λαών και επικράτηση της ελευθερίας και της ειρήνης στον κόσμο προς εξυπηρέτηση του ανθρώπου ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι στο κείμενο της πέμπτης προσυνοδικής ουσιαστικά επαναλαμβάνεται η ίδια ιδεολογία και η ίδια αντίληψη σχετικά με την αποστολή και το χρέος της Ορθοδόξου Εκκλησίας να συμβάλλει στην διαθρησκειακή συνεννόηση κτλ. Και όλα αυτά προφανώς μέσω των διαθρησκειακών συνεδρίων και διαλόγων. Βασικές δογματικές παραδοχές και σχέση των διαλόγων με τη νέα εποχή. Στα εν λόγω συνέδρια και συναντήσεις κυριάρχησαν καταρχήν δύο βασικές αντιλήψεις, οι οποίες συντοχρόνω κατέστησαν βασικές και θεμελιώδεις δογματικές αρχές. Πρώτον, η αρχή του δογματικού πλουραλισμού και δεύτερον, η αρχή του δογματικού μινιμαλισμού. Με την πρώτη υιοθετείται και νομιμοποιείται η συνύπαρξη διαφορετικών δογμάτων και πίστεων. Σύμφωνα με αυτήν, καμιά θρησκεία δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια. Όλες οι θρησκείες, μαζί και η Ορθοδοξία, έχουν μέρος μόνο της αλήθειας. Οπότε όλες θα πρέπει να συνεισφέρουν το μερίδιό τους, ώστε η κάθε μια να εμπλουτίσει τις άλλες και να εμπλουτιστεί από τις άλλες. Με τη δεύτερη αρχή του δογματικού μινιμαλισμού ελαχιστοποιούνται και αμβλύνονται οι μεταξύ των θρησκειών δογματικές διαφορές, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να προβληθούν οι δήθεν ομοιότητες και τα μεταξύ αυτών κοινά στοιχεία, ώστε να μην μείνουν περιθώρια στην Ορθοδοξία να διεκδικεί την αποκλειστικότητα και την μοναδικότητα της σωτηρίας. Κυριάρχησε επίσης στους διαλόγους αυτούς το πνεύμα του ανθρωποκεντρικού ουμανισμού. Οι στόχοι και η μεθοδολογία των διαλόγων σφραγίστηκαν με ένα έντονο εγκοσμιοκρατικό χαρακτήρα και προσανατολισμό. Μέσα στο πνεύμα αυτό καλλιεργήθηκε η ιδέα ότι η προσέγγιση και ο διάλογος με τις άλλες θρησκείες αποτελεί μια αναγκαιότητα, προκειμένου έτσι να συστρατευτούν από κοινού σε μια κοινή μαρτυρία για το καλό του κόσμου, για να καταπολεμήσουν, όπως ισχυρίζονται, τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, όπως ο πόλεμος, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η φτώχεια, η ανεργία, ο θρησκευτικός φανατισμός, η τρομοκρατία κτλ. Για να προωθήσουν την παγκόσμια ειρήνη, την ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία των θρησκειών στις σύγχρονες πολυθρησκευτικές κοινωνίες, την δικαιοσύνη, την ελευθερία και την αδελφοσύνη μεταξύ των λαών. Προς την κατεύθυνση αυτή και προς επίτευξη των παραπάνω στόχων υιοθετήθηκαν οι διαθρησκειακές συμπροσευχές
οι οποίες όμως ρητά απαγορεύονται από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας. Ας σημειωθεί προκειμένου ότι στο κείμενο της Πέμπτης Προσυνοδικής πουθενά δεν γίνεται λόγος για την ανάγκη απαγορεύσεως των συμπροσευχών, πράγμα που δείχνει ότι έστω και σιωπηρώς εγκρίνονται και προωθούνται. Ωστόσο, οι μέχρι τώρα γενόμενοι διάλογοι, όπως απέδειξαν τα πράγματα, υπηρέτησαν και εξακολουθούν να υπηρετούν και να προωθούν τα σκοτεινά σχέδια της νέας εποχής. Για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει στη συνέχεια και ο κύριος Μποζοβίτης. Θα ακούσουμε περισσότερα γύρω από αυτό το θέμα. Επίσης, την ομογενοποίηση όλων των θρησκειών, προκειμένου έτσι να οικοδομηθεί το νέο θρησκευτικό μοντέλο της πανθρησκείας του Αντιχρίστου. Όπως είναι γνωστό, ο πρώτος και κύριος σκοπός της νέας εποχής είναι η δημιουργία των καταλλήλων προϋποθέσεων για την οικοδόμηση της νέας τάξεως πραγμάτων. Δηλαδή, η ενοποίηση της ανθρωπότητος, πολιτική, οικονομική, πολιτισμική και θρησκευτική, και η επίτευξη μιας παγκόσμιας κυβερνήσεως υπό την ηγεσία ενός νέου Μεσσία, ο οποίος θα είναι ταυτόχρονα πολιτικός ηγέτης και θρησκευτικός της νέας παγκόσμιας θρησκείας, που θα προέλθει από την ομογενοποίηση και τον συγκερασμό όλων των θρησκειών του κόσμου. Αυτή είναι όμως την ιδέα της συγκριτιστικού τύπου ομογενοποιήσεως της ανθρωπότητος που οραματίζονται οι σχεδιαστές της νέας εποχής, ομολογούν με δηλώσεις τους σε διαθρησκειακά συνέδρια και οι προτεργάτες του διαθρησκειακού οικουμενισμού. Έχουν καταγραφεί πολλές τέτοιες δηλώσεις, τις οποίες βέβαια δεν μας παίρνει ο χρόνος, τις παρακάμπτουμε, στα πρακτικά θα μπουν και αυτές βέβαια, λόγω ελλείψεως χρόνου. Προχωρώ παρακάτω, η διαθρησκειακή οικουμενική θεολογία υπό το φως της Ορθοδόξου πατερικής θεολογίας. Ο Θεός των Εβραίων και του Ισλάμ. Με βάση τις θεμελιώδεις αρχές του δογματικού πλουραλισμού και του δογματικού μινιμαλισμού, οι προτεργάτες των διαλόγων καλλιέργησαν την αντίληψη ότι όλες οι θρησκείες αποτελούν νόμιμες εκφάνσεις του θρησκευτικού φαινομένου, ότι τόσο η Ορθοδοξία όσο και οι δύο άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες, ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ, πιστεύουν στον ίδιο Θεό και επομένως και σε αυτές υπάρχει σωτηρία. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, ολόκληρη η δογματική διδασκαλία των δύο αυτών θρησκειών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη βασική δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η οποία δέχεται ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου, διότι μόνον Αυτός είναι, ανοίγω εισαγωγικά, η οδός και η αλήθεια και η ζωή, και διότι μόνο σε Αυτόν κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, κατά τον Απόστολο Παύλο, Κολασαΐς 2:9, δια του οποίου ελάβομεν το πλήρωμα της ζωής, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν. Ισχυρίζονται επίσης ότι είναι αναγκαίος ο διάλογος, προκειμένου έτσι να δοθεί η μαρτυρία της αληθείας της Ορθοδόξου πίστεως. Τα πράγματα όμως απέδειξαν το εντελώς αντίθετο. Οι μεν αλλόθρησκοι δεν μετακινούνται από τις θέσεις τους ούτε στο ελάχιστο, ενώ οι Ορθόδοξοι, μεταξύ αυτών δυστυχώς και πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι και ακαδημαϊκοί θεολόγοι, παρασύρθηκαν σε πλάνες και έφτασαν στο σημείο να διατυπώνουν αιρετικές και βλάσφημες διδασκαλίες που ανατρέπουν ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το επιχείρημα της ειρήνης. Προβλήθηκε ακόμη το επιχείρημα ότι οι διαθρησκειακές συναντήσεις είναι αναγκαίες για να συμβάλλουν στην επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης. Στο κείμενο της Πέμπτης Προσυνοδικής γίνεται λόγος περί ειρήνης στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Περί ειρήνης και δικαιοσύνης» και στο τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο «Η ειρήνη και η αποτροπή του πολέμου». Στα κεφάλαια αυτά γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν και να εφαρμοστούν οι περί ειρήνης βιβλικές και πατερικές αναφορές με την κοσμική του σημασία, προκειμένου έτσι να δικαιολογηθεί ο ρόλος της Εκκλησίας στην αποτροπή του πολέμου και στην εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης.
Ωστόσο, ο όρος ειρήνη μέσα στο χώρο της Εκκλησίας έχει χαρισματικό περιεχόμενο που διαφοροποιείται ουσιαστικά από την κοσμική σημασία που αποδίδεται σε Αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί την ειρήνη καρπό του Αγίου Πνεύματος, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη κτλ. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι οι πόλεμοι και συγκρούσεις, οι αιματοχυσίες και τρομοκρατικές ενέργειες δεν είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά όμως είναι επακόλουθα της αμαρτίας και της αποστασίας του ανθρώπου από τον Θεό και τότε μόνο θα εκλείψουν όταν ο άνθρωπος επιστρέψει εν μετανοία μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας και φυλάξει το θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία υποδεικνύει μεν τον τρόπο της θεραπείας του κακού, δεν μπορεί όμως να μεταβληθεί σε έναν εγκόσμιο ειρηνευτικό οργανισμό, ούτε είναι δυνατόν να εγκλωβιστεί σε εγκόσμιους ρόλους, διότι τότε μοιραία εγκοσμικεύεται και εκφυλίζεται, χάνει τη σωτηρολογική της αποστολή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι θεανθρώπινος οργανισμός που σκοπό έχει να προσλάβει και να θεώσει τον κόσμο και όχι να γίνεται η ίδια κόσμος. Αποστολή της Εκκλησίας είναι να ειρηνεύσει τον άνθρωπο με τον Θεό, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ειρηνεύσουν και οι άνθρωποι στη συνέχεια μεταξύ τους. Να προσφέρει τον Χριστό, τον μόνον ειρηνοποιό, ο οποίος είναι η ειρήνη ημών, κατά τον Απόστολο Παύλο, Εφεσίους 2:14, κατά τον Απόστολο. Εξάλλου και ο ίδιος ο Χριστός την αντιδιαστέλει από την κοσμική ειρήνη. Ειρήνη την εμήν δίδουμι ημήν. Ού καθώς ο κόσμος δίδουσι, εγώ δίδουμι ημήν. Οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ουδέποτε κατενόησαν την αποστολή τους όπως την κατανοούν σήμερα οι οπαδοί των διαλόγων. Ουδέποτε διανοήθηκαν να συμμαχήσουν και να συνεργαστούν με άλλες θρησκείες και αιρέσεις για να υπηρετήσουν μια κοσμικού τύπου παγκόσμια ειρήνη έχοντας υπόψη τους παραπάνω λόγους του Κυρίου. Επικαλείται ακόμη το κείμενο, πρώτο κεφάλαιο, παράγραφος 6, το βιβλικό χωρίο του Αποστόλου «Θεού εσμέν συνεργεί» Α. Κορινθίους 3:9, για να θεμελιώσει βιβλικά την ανάγκη συνεργασίας της Εκκλησίας με θόλων των ανθρώπων καλής θελήσεως, των αγαπώντων την αληθή ειρήνη, επαγαθό της ανθρωπίνης κοινωνίας, επί τοπικού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου. Προφανώς μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους καλής θελήσεως, εντός εισαγωγικών, συμπεριλαμβάνονται και άνθρωποι κάθε θρησκεύματος. Ωστόσο, το παραπάνω χωρίο του Αποστόλου ερμηνεύεται μόνο σε καθαρά εκκλησιολογικά πλαίσια και ουδέποτε βεβαίως σε πλαίσια διαθρησκειακά. Συνεργασία σε διαθρησκειακό επίπεδο με βάση το Λόγο του Θεού ούτε δυνατή είναι ούτε επιτρεπτή. Διότι πώς είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με τις άλλες θρησκείες που βρίσκονται στο σκότος της πλάνης χωρίς να προσκρίσουμε στον θεόπνευστο λόγο του Αποστόλου «Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης, τις γάρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία, τις δε κοινωνία φωτή προς σκότος» Β' Κορινθίους 6:14. Δηλαδή ποια επικοινωνία και κατά συνέπεια ποιας μορφής συνεργασία μπορεί να υπάρχει μεταξύ του φωτός της Ορθοδοξίας και του σκότους των διαφόρων αιρέσεων και θρησκειών, τελειώνω. Ασφαλώς καμία. Οι σημερινοί οικουμενιστές δυστυχώς αγνοούντες και διαγράφοντες θεληματικά τις παραπάνω διδασκαλίες του Αποστόλου Παύλου και τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων και την ιδία διδασκαλία ζητούντες στήσε, τη διδασκαλία του Θεού χεπετάγησαν. Οραματίζονται μια κοσμικού τύπου ειρήνη με τους αιρετικούς και αλλοθρήσκους, στην οποία τον ενωσικό σώμα του παπισμού και των άλλων αιρέσεων και θρησκειών δεν θα αποτέμνεται, ούτε το στασιάζουν θα χωρίζεται, αλλά θα εναρμονίζεται με το υγιές εκκλησιαστικό σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επικαλείται ακόμη το κείμενο, κεφάλαιο Α, παράγραφος 6, το μακαρισμό του Κυρίου. Μακάρι η ειρηνοποιή. Ωστόσο, το έργο των ειρηνοποιών, τους οποίους εδώ μακαρίζει ο Κύριος, δεν έχει καμιά σχέση με τις προσπάθειες καταλλαγής που καταβάλουν οι οικουμενιστές μέσα στα πλαίσια των διαθρησκειακών συναντήσεων και διαλόγων. Οι ειρηνοποιοί για τους οποίους εδώ ομιλεί ο Κύριος είναι οι ποιμένες της Εκκλησίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συμφιλιώσουν τους ανθρώπους με τον Θεό. Ο άνθρωπος υποδουλωμένος στα πάθη και στην αμαρτία
βρίσκεται σε κατάσταση έκφραση με τον Θεό και έχει ανάγκη καταλλαγής και συμφιλιώσεως, σύμφωνα με το λόγο του Παύλου. «Ή γαρ εχθροί όντες κατηλάγημεν τον Θεό, δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού». Ρωμαίος 5:10. Όταν δε επιτευχθεί αυτή η καταλλαγή δια της πίστεως, τότε ο άνθρωπος απολαμβάνει το αγαθόν της ειρήνης. «Δικαιωθέντες ούν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεό δια του Κύριου ημών Ιησού Χριστού». Ρωμαίος 5:1. Αυτό δε ακριβώς το έργο της καταλλαγής επιτυγχάνεται μόνον εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ποτέ μέσα στον χώρο της αιρέσεως, ούτε βεβαίως σε συνεργασία με άλλες θρησκείες. Πέραν αυτού, η ειρήνη δεν είναι πάντοτε επενετή, ούτε ο πόλεμος πάντοτε κακός. Υπάρχει κακή ειρήνη όταν συμβιβαζόμαστε με την πλάνη και προδίδουμε την πίστη, και καλός πόλεμος για τον οποίο ομιλεί ο Χριστός. Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί της γης. Ούκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχηραν. Ήλθον καρδικά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού κτλ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστολος σχολιάζει: «Ου γαρ πανταχού ομόνια καλών και επί του πύργου εκείνου της Βαβέλ κτλ.» Στο κείμενο της Πέμπτης Προσυνοδικής γίνεται επίσης λόγος για τη συμφιλίωση των λαών, επικράτηση της ελευθερίας και της ειρήνης στον κόσμο προς εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Αλλά στους μέχρι τώρα διαλόγους προβλήθηκε το ιδανικό της ειρηνικής συνύπαρξης και συμφιλιώσεως των λαών και των θρησκειών. Η Ορθοδοξία ουδέποτε αρνήθηκε τη συνύπαρξη και την συμβίωση με ανθρώπους διαφορετικών πίστεων, έχοντας υπόψη το λόγο του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους: «Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες». 12:8. Το ιδανικό της ειρηνικής συνυπάρξεως όμως καθίσταται αδύνατον, διότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το λόγο του Κυρίου: «Ή εμέ διώξαν και ημάς διώξουσιν», και το λόγο του Αποστόλου: «Πάντες οι θέλοντες ζήν ευσεβώς, εν Χριστώ ζήν διωχθήσονται». Β. Τιμόθεο 3:14. Δηλαδή, είναι αδύνατον ο πιστός που πραγματικά θέλει να ζήσει την εν Χριστώ ζωή να αποφύγει το διωγμό και να συμβιώσει ειρηνικά με τον κόσμο της απιστίας και της αποστασίας, διότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο το απέκτησε ο Χριστός ως νόμο πνευματικό. Συμπεράσματα. Περαίνοντας και συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα. Ήδη από την πρώτη Πανορθόδοξη της Ρόδου το 1961 δρομολογείται το διαθρησκειακό άνοιγμα της Ορθοδοξίας. Αργότερα στην πρώτη προσυνοδική το θέμα των διαθρησκειακών γίνεται και γενικότερης διαθρησκειακής συνεργασίας προγραμματίζεται να αποτελέσει ένα από τα 10 θέματα της μελούσης συνόδου. Δεύτερον, οι προσυνοδικές αποφάσεις των Α και Γ προσυνοδικών, επί τη βάση των οποίων οι διαθρησκειακοί διάλογοι και συναντήσεις καθιερώνται πλέον ως θεσμούς στη ζωή της Εκκλησίας, σε καμιά περίπτωση και υπουδενή λόγο μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν την επίσημη θέση της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Η εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, σαν να είχε ήδη προγραμματοποιηθεί η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος και σαν να είχε ήδη εγκρίνει τις εν λόγω προσυνοδικές αποφάσεις, είναι για πέρα ξένη προς την πατερική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας μας. Αποτελούν εν τέλει εμπαιγμό του συνοδικού θεσμού και μεταβάλλουν τη μέλουσα να συνέλθει σύνοδο σε θέατρο εντυπώσεων. Τρίτον, οι διαθρησκειακοί διάλογοι και συναντήσεις με κανένα τρόπο δεν μπορούν να δικαιωθούν ούτε μπορούν να θεμελιωθούν στην Αγία Γραφή και στην Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία. Τέταρτον, η πείρα των μέχρι τώρα διαλόγων απέδειξε την πλήρη χρεοκοπία τους. Παρά την πληθώρα των μέχρι τώρα γενομένων διαλόγων, ο Ισλαμικός φανατισμός όχι μόνο δεν καταστέλλεται, αλλά γιγαντώνεται όλο και περισσότερο, όπως αποδεικνύεται από τον επί 5 χρόνια πόλεμο στη Συρία, τον πόλεμο στο Ιράκ και τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα τρομοκρατίας απότοκα του Ισλαμικού φανατισμού. Μέχρι χθες είχαμε το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες. Επίσης, το επιχείρημα της δίθεν μεταδόσεως του χριστιανικού μηνύματος προσελκύσεως των Ορθοδόξων στην Ορθοδοξία αποδείχθηκε χήμερα και απάτη. Οι μετέχοντες στους μέχρι τώρα γενομένους διαλόγους δεν μπόρεσαν δυστυχώς να μεταφέρουν ανώθευτη χριστιανική Ορθόδοξη διδασκαλία, αλλά ούτε και να προσελκύσουν έστω και ένα αλόθρησκο. Αντίθετα, μάλιστα, έφτασαν στο αξιοθύνητο κατάντημα να παρασυρθούν σε πλάνες και αιρέσεις για να διατυπώνουν βλάσφημες δηλώσεις, σκανδαλίζοντας τον πιστό λαό του Θεού, παρασύροντας την πλάνη τους ασθενείς και προκαλούντες
Έτσι μεγίστη πνευματική φθορά του Ορθοδόξου Φρονήματος. Θα κλείσω με τα σοφά και χαριτωμένα λόγια του Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, ο οποίος, αναφερόμενος στον οικουμενισμό και τους διαλόγους, έλεγε τα εξής: «Μαζεύονται και συνεδριάζουν και κάνουν συζητήσεις ατελείωτες για πράγματα που δεν χωράει συζήτηση, που ούτε οι Άγιοι Πατέρες συζήτησαν εδώ και χρόνια. Όλες αυτές οι ενέργειες είναι του πονηρού για να ζαλίζουν και να σκανδαλίζουν τους πιστούς και να τους πρόχνουν άλλους στην αίρεση και άλλους σε σχίσματα και να κερδίζει έδαφος ο διάβολος. Βασανίζουν και μπερδεύουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι». Σε άλλη συζήτηση που είχε με κάποια πρόσωπα όταν έμαθε για τη σύγκληση της πρώτης προσυνοδικής, έλεγε τα εξής: «Καταλαβαίνετε τι πάει να γίνει. Θα φύγει η παράδοση και θα μείνει η παράβαση. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό? Είναι σαν να βγάζουμε από το σπίτι ένα τούβλο. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι δεν παθαίνει τίποτε το σπίτι, αλλά σιγά σιγά μπαίνουν νερά, βγαίνει κι άλλο τούβλο κι άλλο και στο τέλος το σπίτι γίνεται ερείπιο. Ευχαριστώ για την υπομονή σας να με ακούσετε». Ευχαριστούμε και εμείς τον πατέρα Παύλο, ο οποίος μας έδωσε το πλαίσιο αυτού του διαπιστιακού ανοίγματος. Και τώρα ο κύριος Σταύρος Ποζονίτης, μέσα στο πλαίσιο αυτό, θα μας δώσει τα σχετικά με την Ορθοδοξία μπροστά στην πρόκληση της πανθρησκείας. Τον παρακαλούμε να πάρει το λόγο. Ο κύριος Ποζονίτης, συγγνώμη, είναι θεολόγος, μέλος της Αδελφότητας των Θεολόγων Ποσοτήρ και συγγραφέας, έχει ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, γι' αυτό και θα τον ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον. Παρακαλώ. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, παρακαλώ να έχω τις θεοποιηθείς ευχές σας. Σεβαστοί Πατέρες επίσης. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, καθηγητά κύριε Τσελιγκίδη, αγαπητοί φίλοι του Χριστού, μέλη τίμια της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Το θέμα μου έχει τον τίτλο «Η Ορθοδοξία μπροστά στην πρόκληση της πανθρησκείας». Θα μου επιτρέψετε, αμφιταλαντεύτηκα λίγο, τελικά αποφάσισα να ξεφύγω κάπως από το, ας το πω έτσι, επιστημονικό ξερό. Ποιος θα βρεθεί να βρει νερό, τις βρύσες των ματιών να ανοίξει, ποιο μαύρο δάκρυ θα θρηνήσει τους πληγωμένους, τους νεκρούς, τους τετραυματισμένους του λαού μου. Έτσι κάποτε, 27 αιώνες πριν, πήρε να αρχίσει να θρηνεί τον θρήνον ο προφήτης. Της δώσει τη κεφαλή μου είδωρ και της οφθαλμή και οφθαλμής μου πηγήν δακρύων και κλάψομε τους τετραυματισμένους θυγατρός λαού μου. Γιατί θρηνείς, ποιους κλαις η Ερεμία? Τους φίλους κλαίω, τις κόρης του λαού μου, τις θυγατέρες και τους γιους. Έβλεπε ο προφήτης με βλέμμα υπερβατικό να σύρεται αιχμάλωτος σε ξένη γη στη Βαβυλώνα ο αγαπημένος του λαός, ο αποστατημένος λαός, και κλαίγε. Και ψάχνε τόπο μακρινό να βρει, να φύγει. Τις δόημη εν τη ερήμο σταθμών έσχατον και καταλήψω των λαών μου και απελεύσομαι από αυτόν ότι πάντες μιχώνται σύνοδος αθετούντων. Ποιος θα μου δώσει τόπο στην απόλυτη ερημιά να φύγω μακριά, να φτάσω στην άλλη άκρη των καιρών, σύνοδος αθετούντων και μοιχών με πνίγει? Έτσι θρηνούσαν, έτσι πονούσαν οι προφήτες, πονούσαν, ήλεγχαν, φώτιζαν την πορεία του λαού του Θεού. Όταν αμάρτανε, τον ήλεγχαν αυστηρά. Όταν όμως παρασυρώταν στην ειδωλολατρία, ο λόγος τους συγκλώνιζε το σύμπαν. «Άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη, ότι Κύριος ελάλησεν
Υιούς εγέννησα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν. Τότε, σε αυτές τις περιστάσεις, την εκτροπή του λαού στην ιδωλολατρία τη στιγμάτιζαν με δύο κυρίως έννοιες λέξεις, πορνεία, μοιχεία. Και από τους πολλούς αιώνες πριν, το βλέμμα τους σκίζοντας χρόνους και καιρούς φτάνει στο σήμερα, ετάζει τον νέο λαό του Θεού, την Εκκλησία, την νύμφη του Χριστού, που σήμερα σύρεται, πιέζεται να βυθιστεί στον πανθρησκειακό βούρκο, να χάσει την αυτοσυνειδησία της ως η μόνη αλήθεια. Την αυτοσυνειδησία της ότι είναι βασίλισσα, όχι παλακίδα, φως του κόσμου, όχι σκοτάδι. Έτσι, όπως εμφανίζεται στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, γυναίκα ντυμένη τον ήλιο και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, όχι η μεθύστρια του 17ου κεφαλαίου, καβάλα στο κόκκινο θηρίο με το όνομα Μυστήριον, Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των δελιγμάτων της γης. Για αυτή όμως τη μεθύστρια ο λόγος τώρα. Την έκπτωτη εκκλησία που προσχωρεί σταδιακά στο βέλιγμα της πανθρησκείας. Δεν προσχωρεί ίσως πάντοτε συνειδητά, μάλλον παρασύρεται. Το απέσιο κόασμα του τρίτου ακάθαρτου βατράχου, όπως ακούγεται στο 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, την παρακινεί ύπουλα και μεθοδικά να ξεντηθεί τον ήλιο, το Χριστοήφαντο νηφικό της, και να... Το πρώτο σημείο είναι η διαχρονική αλήθεια της Ορθοδοξίας. Στους 20 αιώνες της ιστορίας της, η Εκκλησία μπορεί κάποτε να δέχτηκε να χάσει τα πάντα, τη θέση της, την άνεσή της, τα κτήματα, τα χρήματά της, όλα, εκτός από ένα, την αλήθειά της. Από την ώρα που ακούστηκαν τα λόγια «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου», η Εκκλησία φύλαξε ως ατίμητο θησαυρό την αλήθεια ότι μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια. Μόνο ο Χριστός είναι. Όλοι οι άλλοι και κάθε τι μέσα στο σύμπαν λαμβάνουν την ύπαρξη από τον Χριστό, διότι Αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν Αυτό συνέστηκε. Κανένας ιδρυτής θρησκείας, ηγέτης, θρησκευτικός δεν υπάρχει, δεν είναι. Μόνο ο Χριστός είναι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος, το Παν. Αυτή την αλήθεια υπερασπίστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας και όλες οι σύνοδοι μέχρι κεραίας, χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό, αγωνίστηκαν μέχρι θανάτου για ένα γιώτα, ομοούσιος, όχι ομοιούσιος. Η πάλη ήταν συνεχής, διότι ο Χριστός ήταν πάντα σημείων αντιλεγόμενων. Ο αγώνας προς τις αιρέσεις τιτάνιος και το τίμημα φοβερό. Το αίμα έτρεξε άφθονο, έγινε ποτάμι, ο διάβολος είχε λυσάξει, αλλά δεν μπόρεσε να πνίξει την Εκκλησία. Αντίθετα, τη δυνάμωσε. Η πίστη περιχαρακώθηκε με απόλυτη ακρίβεια. Η πίστη ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Δεύτερο σημείο, η κακοήθης πανθρησκειακή μετάλλαξη. Αυτό το φρόνημα της Εκκλησίας μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Οπότε δημιουργήθηκε το κακόηθες νεόπλασμα του οικουμενισμού με το πρασχηματικό τέχνασμα της ενώσεως όλων των χριστιανών. Αυτό όμως ήταν μόνο η αρχή.
Ο απότερος σκοπός ήταν να οδηγηθεί όλος ο κόσμος σε θρησκευτική ένωση μέσα στο βελιγματικό μόρφωμα της πανθρησκείας. Τι είναι όμως η πανθρησκεία? Είναι η στρεβλή αντίληψη ότι όλες οι θρησκείες είναι σωστές. Είναι διαφορετικοί δρόμοι που οδηγούν όμως στον ίδιο Θεό. Επομένως λένε, ας εργαστούμε να δημιουργήσουμε μια πανθρησκεία που θα μας ενώνει μπροστά στον κοινό μας Πατέρα τον Θεό. Οι ιδέες αυτές διαδόθηκαν στον δυτικό κόσμο αρχικά από τους γκουρού του Ινδουισμού, ο οποίος αυτές ακριβώς τις αντιλήψεις έχει. Μας έχει διασώσει, σε έχει διασωθεί ένας λόγος που είχε πει πριν από ένα περίπου αιώνα ο ένας Ινδός γκουρού, ο Σουάμι Βιβεκανάντα, στην Αμερική, στο Σικάγο, σε ένα παγκόσμιο συνέδριο των θρησκειών, και είχε πει, αν μια θρησκεία είναι αληθινή, τότε και όλες οι άλλες είναι αληθινές. Γιατί? Δεν το αιτιολογεί βέβαια. Εμείς οι Ινδουιστές όχι απλώς ανεχόμαστε, αλλά ενωνόμαστε με κάθε θρησκεία. Προσευχόμενοι στο τζαμί του Μωαμεθανού, λατρεύοντας μπροστά στη φωτιά του Ζωροάστρη και γονατίζοντας στο σταυρό του Χριστιανού. Κλείνω τα εισαγωγικά. Σήμερα αυτή η ιδέα έχει διεισδύσει επικίνδυνα μέσα σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Και όλες αυτές οι συναντήσεις που γίνονται αυτή την ιδέα καλλιεργούν. Οι Ινδουιστές πράγματι το κάνουν αυτό, γιορτάζουν Χριστούγεννα, στολίζουν χριστουγεννιάτικο δέντρο και όλα αυτά. Στα άσραμ στην Ινδία γίνονται αυτά. Και αυτό το πνεύμα μιας πανθρησκειακής, ενός πανθρησκειακού χυλού έχει απλωθεί στον κόσμο όλο. Ίσως πολλοί να θεωρούν ότι όλη αυτή η εξέλιξη είναι φυσιολογική και έρχεται κατά κάποιον τρόπο ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης. Αναμφιβόλως η παγκοσμιοποίηση ευνοεί μια τέτοια κίνηση. Όμως οφείλουμε να επισημάνουμε τον κύριο παράγοντα που κατευθύνει και χρηματοδοτεί αφανώς αυτή την πορεία των πραγμάτων. Και αυτός ο παράγοντας δεν είναι άλλος, πρέπει να το πούμε καθαρά, από τον διεθνή σιωνισμό. Βασικός σχεδιασμός του διεθνούς σιωνισμού είναι η ομογενοποίηση του κόσμου σε όλα τα επίπεδα για να είναι εύκολα υποτάξιμος και να διευκολύνει τα ύπολα σχέδιά του για επιβολή παγκόσμιας εξουσίας. Όσοι έχουν και την παραμικρή αμφιβολία γι' αυτό, ας θυμηθούν ότι μόλις προέτους ο τέος πρόεδρος του Ισραήλ, ο Σίμων Πέρες, στη συνάντησή του με τον νυν Πάπα, του πρότεινε επί μόνος να δημιουργηθεί ένας οργανισμός ηνωμένων θρησκειών σε αντιστοιχεία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μια πρώτη δηλαδή μορφή οργανωμένης πανθρησκείας. Τους σχεδιασμούς αυτούς του σιωνισμού τους ευνοεί δυστυχώς όχι μόνο η χωρίς όρους και όρια σύγχυση του προτεσταντισμού, αλλά και η τραγική προδοτική έκπτωση του παπισμού. Λόγος υπερβολικός, ας λάβουμε υπόψη όχι μόνο τα διαθρησκειακά συνέδρια τύπου Ασίζης που συγκαλεί ο Πάπας, αλλά και την τελευταία επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, όπου πριν ακόμη πάει στον Πατριάρχη, στο Πατριαρχείο, επισκέφθηκε το τέμενος του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και εκεί αισθάνθηκε, λέει, την ανάγκη να προσευχηθεί. «Μπορούμε να προσευχηθούμε?» ρώτησε τον μουφτή, η μάμη, δεν ξέρω τι ήταν αυτός που τον συνόδευε. Και ασφαλώς, του λέει εκείνος. Και στράφηκε ο Πάπας μαζί με τον μουφτή προς τη Μέκα και προσευχήθηκε. Σε ποιον Θεό? Ακόμη πιο χαρακτηριστικά είναι τα όσα συζητήθηκαν από τις 24 έως 26 Νοεμβρίου 2014 σε διαθρησκειακή σύσκεψη παπικών θεολόγων και Εβραίων ραβίνων στο Σαλέρνο της Ιταλίας.
Κατά αυτήν, μεταξύ των άλλων, ο καρδινάλιος Κοκοπαλμέριο είπε ότι, εισαγωγικά, η Εκκλησία είναι ο νέος λαός του Θεού. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ επίσης ήταν, παραμένει και θα είναι πάντα ο λαός του Θεού, όπως επιβεβαιώθηκε από τον Παύλο. Ως εκ τούτου, παρακαλώ προσέξτε αν θέλετε αυτό το σημείο, ως εκ τούτου οποιαδήποτε επιθυμία ή ακόμη χειρότερα κάθε προσπάθεια για προσιλητισμό των Εβραίων στην χριστιανική πίστη φαίνεται παράλογη και απαράδεκτη. Παράλογη και απαράδεκτη. Χειρότερη προδοσία του Ευαγγελίου στην ιστορία των 20 αιώνων δεν νομίζω να έχει γίνει. Να λέει ότι είναι και η επιθυμία ακόμη να μεταστραφούν οι Εβραίοι στη χριστιανική πίστη είναι παράλογη. Μόνον αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δίκιο είχε ο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς όταν έλεγε ότι στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις: του Αδάμ, του Ιούδα και του Πάπα. Και για να φανεί ακόμη πιο καθαρά η παπική κατάπτωση, ας δούμε πώς κατέληξε εκείνη η διάσκεψη τριών τριήμερη. Εισαγωγικά από την Λαστάμπα. Σε μια επαφή με το εβραϊκό χιούμορ, ο Ραβίνος Γκρίνμπεργκ έκλεισε την ομιλία του με σχετικό αστείο. Είπε, όταν ο Μεσσίας ήρθε τελικά, Εβραίος μιλάει, που περιμένουν τον Μεσσία, δηλαδή τον Αντίχριστο θα δεχθούν ως Μεσσία. Λέει λοιπόν, όταν ο Μεσσίας ήρθε τελικά, γινόταν μία συνέντευξη τύπου. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά όταν ρωτήθηκε, «Κύριε, είναι αυτή η πρώτη ή η δεύτερη έλευσή σας», το σχόλιο του ήταν ουδέν σχόλιο. Ήδη οι Εβραίοι προδιέγραψαν με ακρίβεια τη μορφή και το έργο του Αντιχρίστου, τον οποίο ήδη θα τον δεχθούν ως Μεσσία και στους χριστιανούς θα παρουσιαστεί ότι έρχεται τάχα ο Χριστός για τη Δευτέρα του Παρουσία, έτσι διεστραμμένη όπως την αντιλαμβάνονται. Το ακόμη χειρότερο είναι η διάβρωση της συνειδήσεως των Ορθοδόξων σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα μερικές φορές σε απίστευτο βαθμό, ώστε παράδειγμα αείμνηστος τώρα καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών να έχει πρωτεύοντα ρόλο στη σύνταξη της λεγόμενης Παγκόσμιας Αγίας Γραφής που συντάχθηκε με σύσταση και χρηματοδότηση του γνωστού αυτού νοτιοκορεάτη ψευδομεσία του Μουν της Ενωτικής Εκκλησίας και η οποία τάχα Αγία Γραφή αποτελεί συμπίλημα θρησκευτικών διδασκαλιών όλων των θρησκειών και είχε κύριο ρόλο σε αυτά ορθόδοξος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μάλιστα, σεβασμιότητε, ο αείμνηστος πια Σάββας Αγουρίτης, δυστυχώς. Μάλιστα, σεβαστέ μου Πάτερ Θεόδωρε, κυριαρχεί δια των μαθητών του στις θεολογικές σχολές. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Είναι μια τραγική κατάσταση πράγματι. Ήταν ικανότατος ο Αγουρίτης. Έξυπνος, γνώστης πολλών πραγμάτων, σαγηνευτικός στο λόγο και γι' αυτό δημιούργησε και μια γενιά οι οποίοι δεν μπόρεσαν να διακρίνουν κάτω από την σαγηνευτικότητα αυτή ότι η σκέψη του ήταν χαλασμένη. Μην επεκταθώ, σεβασμιότατος με παρέσυρε, εγώ είχα αποκρύψει το όνομα. Αυτή η δίθεν Αγία Γραφή δεν είναι το μόνο κακόηθες πανθρησκειακό μόρφωμα. Βρισκόμαστε μπροστά σε καταιγίδα παρόμοιων φαινομένων. Πανθρησκειακοί ναοί κτίζονται, όπως ο περίφημος ναός του Ενός στο Βερολίνο,
το πολυθρησκειακό τερατούργημα στο καζάν της Ρωσίας. Και το χειρότερο, εδώ με θλίψη πράγματι θα μιλήσω, ο ορθόδοξος εντός εισαγωγικών πια ναός του Αγίου Νικολάου στο σημείο 0 των δίδυμων πύργων της Νέας Υόρκης. Κατεστράφει με την καταστροφή των πύργων. Μετά την καταστροφή του προσπάθησε ο Αρχιεπίσκοπος να τον ξανακτήσει. Οι αρχές, οι λιμενικές και δημαρχιακές δεν του έδιναν την άδεια, κατέφυγε επανειλημμένος στα δικαστήρια, κέρδισε τα δικαστήρια με τον όρο όμως να στο κτίσμα να είναι ναός του Αμερικανικού έθνους και με χώρους προσευχής για όλες τις θρησκείες. Δηλαδή ένα βέληγμα ερημόσεως. Και κύριε καθηγητά, έχω καθόλου χρόνο? Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Το δέχτηκε δυστυχώς. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο γίνεται η πανθρησκειακή εισβολή με το νέο πρόγραμμα σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών, που δεν είναι θρησκειολογία όπως διατείνεται ο Υπουργός που θέλει να το επιβάλλει, αλλά είναι πανθρησκεία, όχι θρησκειολογία. Άλλο πράγμα είναι θρησκειολογία. Τώρα... Να μην το δεχτούμε, πάτερ μου, αλλά και εσείς και εγώ δεν έχουμε καμία εξουσία. Το τρίτο σημείο, μόνο πολύ σύντομα, η Πανθρησκεία και η Μεγάλη Σύνοδος. Ουσιαστικά το θέμα το έθεσα με όλο αυτό τον τρόπο για να τονιστεί η ανάγκη ότι έπρεπε αυτό το θέμα να είναι ένα από τα πρώτα ή το πρώτο της Μεγάλης Συνόδου. Να υπογραμμίσει τον κίνδυνο που διατρέχουμε ως χριστιανοί ορθόδοξοι από αυτό το σύστημα που προετοιμάζει το έδαφος για τον ερχομό του Αντιχρίστου. Η ακριβέστερη προτύπωση του Αντιχρίστου, ο Αντίοχος ο Τέταρτος ο Επιφανής, αυτό το σύστημα είχε επιβάλει. Έγραψε ο βασιλεύς Αντίοχος πάση τη βασιλεία αυτού είναι πάντας εις λαών ένα και εγκαταλειπήν έκαστον τα νόμιμα αυτού. Αυτό το βέληγμα η Μεγάλη Σύνοδος δεν έπρεπε να το αγνοήσει. Σε αυτό έπρεπε να ευαισθητοποιήσει σήμερα τα μέλη τους πιστούς. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Ιωαννίνων, η Εκκλησία σήμερα έπρεπε να ετοιμάζει μάρτυρες, διότι τα σημεία δείχνουν ότι ενδεχομένως το τέρας της κολάσεως που ακούει στο όνομα Αντιχριστός να πιθανόν να εμφανιστεί στις μέρες μας. Ο Θεός ξέρει βέβαια. Το χρέος μας αυτή την εποχή που τα βρωμερά χνότα του Αντιχρίστου πλησιάζουν απειλητικά και μολύνουν τον κόσμο είναι ανάγκη στο μεγάλο φύραμα του κόσμου να τεθεί το δυνατό προζύμι της Ορθοδοξίας ώστε να ζυμώσει το φύρωμα, να απλώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη, όλες τις γλώσσες, όλους τους λαούς και ο σταυρός της Ορθοδοξίας να λάμψει από το ένα μέχρι το άλλο άκρο της γης. Αυτό θα είναι το τέλος του οικουμενιστικού και πανθρησκειακού παραμυθιού, διότι για παραμύθι πρόκειται, για ψέμα, απάτη. Η μόνη αλήθεια είναι ο Χριστός, όπως το ομολογεί κάθε ορθόδοξη ψυχή σε όλους τους αιώνες με λόγια σαν αυτά του μεγάλου θεολόγου πατρός Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Σταθείτε όλα τα σύμπαντα, όλοι οι υπάρχοντες κόσμοι και όλα τα όντα, κάτω όλε οι καρδίε, όλοι οι νόες, όλε οι ζωέ, όλε οι αθανασίε, όλε οι αιωνιότητες, διότι όλα αυτά άνευ του Χριστού είναι διεμέ κόλασης, η μία κόλασης δίπλα εις την άλλη κόλαση.
Η ζωή άνευ του Χριστού, ο θάνατος άνευ του Χριστού, η αλήθεια άνευ του Χριστού, ο ήλιος άνευ του Χριστού και τα σύμπαντα χωρίς Αυτόν, όλα είναι τρομερά ανοησία, ανυπόφορων μαρτύριων, σισύφιων βάσανων, κόλασης. Η αλήθεια, εάν δεν είναι ο Χριστός, δεν μου χρειάζεται, είναι μόνον μία κόλασης. Το ίδιο είναι κόλασης και η δικαιοσύνη και η αγάπη και το αγαθόν και η ευτυχία και αυτός ο Θεός. Εάν δεν είναι ο Χριστός, είναι κόλασης. Δεν θέλω ούτε την αλήθεια να είναι του Χριστού, ούτε την δικαιοσύνη να είναι του Χριστού, ούτε την αγάπη να είναι του Χριστού, ούτε τον Θεό άνευ του Χριστού. Δεν τα θέλω αυτά κατ' ουδέν ατρόπων. Θα δεχθώ κάθε είδους θάνατον. Ας με θανατώσετε με όποιον τρόπον θέλετε, αλλά χωρίς τον Χριστόν δεν θέλω τίποτε, ούτε τον εαυτόν μου, ούτε και αυτόν τον ίδιον τον Θεόν, ούτε κάτι άλλο μεταξύ των δύο τούτων. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Με απειρό τρόπο μας παρουσίασε την εισήγησή του και τώρα προχωρούμε στην τελευταία εισήγηση από τον πατέρα Άγγελο Αγγελακόπουλο, θεωρώ κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, υπήρξε και φοιτητής μου και τον καμαρώνω σε όλες τις δραστηριότητες του οι οποίες είναι λαμπρές. Το θέμα του τροποποιείται κάπως και ορίζεται ως εξής: η πανορθόδοξος αναγνώρισης των επιμεγάλου φωτίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά συνόδων ως οικουμενικών, ένα φλέγον αλλά επίγον θέμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Θα το παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έγινε πολλές φορές αναφορά σε αυτές τις συνόδους. Έχετε τον λόγο, Πάτερ Άγγελε. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ένα από τα φλέγοντα, επίγοντα και σοβαρά θέματα με το οποίο έπρεπε να ασχοληθεί η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος είναι η πανορθόδοξη αναγνώριση των θεωρουμένων από όλους τους Ορθοδόξους δύο συνόδων του 9ου και 14ου αιώνος ως οικουμενικών, δηλαδή της 8ης επιμεγάλου φωτίου το 879 μετά Χριστόν και της 9ης επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά το 1351. Σήμερα, τον καιρό της παγκοσμιοποιήσεως και της νέας τάξεως πραγμάτων, κατά τον οποίον οι παγκοσμιοκράτες της αντιχρίστου νέας εποχής αναδεικνύουν και προωθούν τον αιρεσιάρχη Πάπα ως τον θρησκευτικό πλανητάρχη και η μεικτή επιτροπή του επισήμου θεολογικού διαλόγου Ορθοδόξων και Παπικών μελετά το θέμα πρωτείο και συνοδικότητα, οι 8η και 9η Οικουμενικές Σύνοδοι καταγγέλουν και καταδικάζουν τον Παπισμό και τον Πάπα, το εξουσιαστικό πρωτείο του και το αιωσφορικό αλάθητό του ως αίρεση και πανέρεση. Η εν Κωνσταντινούπολη Σύνοδος του 879 με κορυφαίο πατέρα τον Μέγα και Ιερό Φώτιο και τους συναυτό θεοπνεύστους Αγίους Πατέρες, μεταξύ των οποίων ήταν και εκπρόσωποι του τότε Ορθοδόξου Πάπα Ρώμης Ιωάννου του 8ου, είναι οικουμενική, διότι, όπως λέγει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος, η σύνοδος αυτή έχει όλα τα στοιχεία να χαρακτηριστεί οικουμενική. Πρώτον, ασχολήθηκε με τον καθορισμό δογματικών θεμάτων, όπως το Τριαδικό, το Χριστολογικό και τα συναφή με αυτά δόγματα. Δεύτερον, συνεκλήθη από τον Αυτοκράτορα, όπως όλες οι προηγούμενες οικουμενικές σύνοδοι. Και τρίτον, συμμετείχαν όλες οι τοπικές εκκλησίες. Το γεγονός είναι ότι η σύνοδος αυτή έχει όλα τα στοιχεία να χαρακτηριστεί οικουμενική. Γι' αυτό και έτσι χαρακτηρίστηκε από πολλούς πατέρες και διδασκάλους.
Ως 8η Οικουμενική Σύνοδος χαρακτηρίζεται και από την Σύνοδο των Πατριαρχών της Ανατολής του 1848. Η εν λόγω Σύνοδος ανεκήρυξε την εν Κωνσταντινούπολη Σύνοδο του 787 περί της τιμητικής προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων ως 7η Οικουμενική Σύνοδο. Εκτός των άλλων, η 8η Οικουμενική Σύνοδος ασχολήθηκε με δύο σοβαρά θέματα, δηλαδή το Φιλιόγβε και το Πρωτείο του Πάπα, τα οποία και κατεδίκασε. Πρόκειται για δύο θέματα τα οποία απασχολούν και σήμερα την Εκκλησία μας στους θεολογικούς διαλόγους. Τα δύο αυτά σοβαρά θεολογικά ζητήματα είναι δόγματα των Λατίνων, αλλά για μας τους Ορθοδόξους είναι αιρέσεις. Ο τονισμός και η απέτηση του πρωτίου εξουσίας εκ μέρους των παπών στις ημέρες μας και η ακολουθήσασα πλάνη του Αλαφίτου αποτελούν κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς πτώση παρόμοια με αυτήν του Εωσφόρου. Την ίδια πλάνη διαφαίνεται να διακινδυνεύουν σήμερα και οι εμφαναρίο οικουμενιστές, οι οποίοι εζήλωσαν εξουσίαν επί της γης. Η εν Κωνσταντινούπολη Σύνοδος του 1351 είναι ως αύτος οικουμενική, γιατί όπως λέγει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτινος κύριος Ερεμίας, πρώτον είχε ως αντικείμενο ένα σπουδαίο θέμα στο οποίο συγκεφαλαιώνεται όλη η Ορθόδοξη θεολογία και πνευματικότητα και στο οποίο θέμα συγκρούονται δύο παραδόσεις, η Ορθόδοξη και η Φραγκολατινική. Δεύτερον, ασχολήθηκε με σοβαρό δογματικό θέμα το οποίο είναι συνέχεια των θεμάτων που απασχόλησαν την αρχαία Εκκλησία. Τον 4ο αιώνα οι Άγιοι Πατέρες αντιμετώπισαν την αίρεση του Αρίου, ο οποίος έλεγε ότι ο Λόγος του Θεού είναι κτίσμα, και η Σύνοδος του 1351 στην Κωνσταντινούπολη αντιμετώπισε την αίρεση του Βαρλαάμ που έλεγε ότι η ενέργεια του Θεού είναι κτιστή. Τρίτον, αποδέχτηκε τις αποφάσεις των προηγουμένων συνόδων διότι τεκμηρίωσε όλη την διδασκαλία όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και διότι στο συνοδικό υπέρ της Ορθοδοξίας που εκφράζει την συνείδηση της Εκκλησίας μας για την νίκη και τον θρίαμβο των Ορθοδόξων, οι πατέρες προσέθεσαν και τα κατά Βαρλαάμ και ακινδύνου κεφαλαία της συνόδου αυτής. Και τέταρτον, ανέπτυξε την διδασκαλία της ο θεούμενος πατήρ Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος σύμφωνα με τον Άγιο Θανάσιο τον Πάριο αποκαλείται αντίπαπας και παπομάστιξ. Πραγματικά την αυθεντία των Οικουμενικών Συνόδων όπως και των άλλων συνόδων προσδίδουν κυρίως οι θεούμενοι και θεοφόροι Άγιοι Πατέρες οι οποίοι την συγκροτούν. Η Αγία Ενάτη Οικουμενική Σύνοδος απεφάνθη πρώτον περί της διακρίσεως μεταξύ Θείας Ουσίας και Θείας Ενεργίας, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους στο ότι η μεν Θεία Ενέργεια μετέχεται, διαμερίζεται στους αξίους πιστούς, ενώ η Θεία Ουσία είναι αμέθεκτη, αμέριστη και ανώνυμη, δηλαδή εντελώς υπερώνυμη και ακατάληπτη. Δεύτερον, περί της Θείας Ενεργίας, ότι είναι άκτιστη και ότι αυτό δεν προκαλεί καμία σύνθεση στον Θεό. Τρίτον, περί της Θείας και αυτής του Ενεργίας, ότι ονομάζεται από τους Αγίους και Θεώτης. Τετάρτον, περί της Θείας Ουσίας και της Θείας Φυσικής Ενεργίας, ότι είναι αχώριστες. Και πέμπτον, περί του Φωτός της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, ότι είναι άκτιστο. Η Ενάτη Οικουμενική Σύνοδος απέκρουσε θριαμβευτικά τις αιρετικές δοξασίες του ουνητίζοντος φιλοσόφου Βαρλάμ του Καλαβρού και των ομοφρόνων του, Ακινδίνου και Νικηφόρου Γρηγορά, οι οποίοι διεκήρυταν ότι η διάνοια του ανθρώπου προχωρεί στην θεογνωσία και στην ανάπτυξη των δογμάτων μόνο με τον φιλοσοφικό στοχασμό και όχι με την νοερά προσευχή και τον ησυχασμό με πνεύμα ταπεινώσεως και μετανοίας που ήταν η βάση της διδασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και των ομοφρόνων των συνασκητών.
Ο Χριστοφόρος πατήρ Γρηγόριος Παλαμάς υπεράσπισε εν συνόδο το βίωμα των ιερός ησυχαζόντων ως την εμπειρία της Εκκλησίας του Χριστού και η διδασκαλία του περί ακτής του φωτός και ησυχασμού ανυψώθηκε σε δόγμα. Είναι γνωστόν ότι οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος και Γόρτινος κύριος Ερεμίας έγραψαν εγκρίτους εισηγήσεις για τις 8η και 9η Οικουμενικές Συνόδους, οι οποίες επρόκειτο να αναγνωστούν στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας Εκκλησίας της Ελλάδος. Η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Συνοδικής Περιόδου 2010-2011 ψήφισε ως θέματα της τακτικής συγκλήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος την υποβολή προτάσεων προς την γραμματεία της μελούσης να συνέλθει του Πανορθοδόξου Συνόδου για την τυπική αναγνώριση των Οικουμενικής Περιοπής 8ης και 9ης Συνόδου της Μίας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας των εν Κωνσταντινούπολη συνερχουσών κατά τα έτη 879 και 1351 όντως Οικουμενικών Συνόδων. Όμως, κατά πρόδειλη παράβαση του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, φαλκιδεύτηκε η συγκεκριμένη διαδικασία και τέθηκε στις περιόνιμες καλένδες της. Με αυτόν τον τρόπο, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας μας έχασε μια μοναδική ευκαιρία να δηλώσει την συνοδική ορθόδοξη δυναμική της για να μην δυσαρεστήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Πάπα, τους Φιλοπαπικούς και τους Οικουμενιστές. Ενώ με την ενέργειά της αυτή προσέβαλε την μνήμη των μεγάλων Αγίων Πατέρων μας, Ιερού Φωτίου και Γρηγορίου του Παλαμά, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στις δύο συνόδους. Η πλειοψηφία των ιεραρχών μας, παραπέμποντας το θέμα αυτό στις ελληνικές καλένδες, έδειξε ασυνέπεια και προς τον εαυτό της, διότι η ίδια η Σύνοδος είχε αναθέσει στους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Γόρτινος να παρουσιάσουν τις περί 8ης και 9ης Οικουμενικών Συνόδων εισηγήσεις τους, οι οποίες συνιστούν πατερικές ομολογίες, καθόλα έγκυρες και άψογες ιστορικοθεολογικές μελέτες. Την χάνει δε εξόχως απαράδεκτο το γεγονός αφενός να θεωρούμε ως προστάτη και έφορο της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Συνόδου τον Άγιο εις Απόστολο Μέγα Φώτιο να μην προχωρούμε στην διαδικασία υποβολής προτάσεως ανακηρύξεως ως 8ης Οικουμενικής της Συνόδου του έτους 879 που δικαίως επανορθοδόξος και οικουμενικός τον Μέγα Φώτιο και ως 9ης Οικουμενικής της Συνόδου του έτους 1351 και αφετέρου να συνομιλούμε, να συναγελαζόμαστε και να συμπροσευχόμαστε όλος αντικανονικός με την αιρετική παπική θρησκευτική παρασυναγωγική κοινωνία η οποία για προφανείς ιδιωτελείς λόγους αποδέχεται ως 8η Οικουμενική Σύνοδο την ληστρική Σύνοδο του 870. Δεν αποδέχεται ως 9η Οικουμενική Σύνοδο την Σύνοδο του 1351 και καθυβρίζει τον Μέγα Φώτιο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά ως δήθεν αιρεσιάρχες. Παρέλκει να αναφέρουμε ότι από το παραπάνω θέμα ασφαλώς ενοχλείται και καίγεται ο δαίμονας του πανερετικού συγκριτιστικού διαχριστιανικού οικουμενισμού και όσοι συνοδοιπορούν με αυτόν. Ό,τι δεν κατόρθωσε να κάνει η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, το έκανε πραγματικότητα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ. Ο οποίος το 2013 έλαβε την πρωτοβουλία να αναδείξει στην δέουσα περιοπή της σειράς των Οικουμενικών Συνόδων τις προαναφερθήσεις δύο συνόδους. Της εισήγαγε ήδη στην ζώσα λατρευτική ζωή της τοπικής εκκλησίας μας, πρώτον με ειδικές ιερές ακολουθίες που συντάχθηκαν τόσο από τον εν ουρανής αυλιζόμενο μακαριστό Απόστολο Παπαχρίστο, όσο και από την οσιολογιωτάτη μοναχή Θέκλα Αγιοστεφανίτισσα. Και δεύτερον, ορίζοντας τακτές ημερομηνίες για τον κατέτος εορτασμό τους ως τοπική αρχικός εορτή της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Η 8η Αγία και Οικουμενική Σύνοδος εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την μνήμη του Αγίου Φωτίου, ενώ η 9η Αγία και Οικουμενική Σύνοδος εορτάζεται την Δευτέρα Κυριακή των Ιστιών. Παραλλήλως, ο Σεβασμιότατος
Πειραιός εξέδωσε τις ως άνω ιερές ακολουθίες των δύο συνόδων σε ιδιαιτέρως καλές τατεύχη, συνοδευόμενες από θεολογικοτάτη προσωπική εγκύκλιο εισαγωγή και στο τέλος παρέθεσε και τις εξαίρετες εισηγήσεις των σεβασμιωτάτων Αυπάκτου και Γόρτινος, λίγον προσφάτως αγιογραφήθηκαν και οι άγιες και ιερές εικόνες των δύο συνόδων οι οποίες κοσμούν το Επισκοπείο της Μητροπόλεως μας. Οι ως άνω επενετές ενέργειες του Σεβασμιωτάτου μας κυρίου Σεραφείμ έχουν ήδη ανοίξει τον δρόμο για την επέκταση του εορτασμού των δύο Οικουμενικών Συνόδων, όχι μόνο σε όλη την πατρίδα μας, αλλά ακόμη και σε όλες τις Ορθόδοξες χώρες. Είναι δε γνωστόν ότι στην παράδοσή μας η λατρεία ως καρδιά του Ορθόδοξου Πληρώματος έχει την δύναμη να καταξιώνει στην πράξη Ορθόδοξες αποφάσεις και ομολογίες, εξουδετερώνοντας όλες τις φοβικές εναντιώσεις. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθόδοξου Εκκλησίας κατά την τακτική συνεδρίασή της τον Μάιο του 2015 αποφάσισε να κοινοποιήσει τις προτάσεις της για την πέμπτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη στους προκαθημένους όλων των αυτοκεφάλων Ορθόδοξων Εκκλησιών με επικεφαλή στο Πρωτόθρονο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μεταξύ των προτάσεων της Σερβικής Ιεραρχίας είναι, πρώτον, η επικύρωση της οικουμενικής σπουδαιότητος της Συνόδου του Μεγάλου Φωτίου, ειδικώς δε της διδασκαλίας της περί του Φιλιόγδε, το οποίο ήταν και ο κύριος λόγος για τον χωρισμό της Ρώμης από το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και δεύτερον, η επικύρωση των ησυχαστικών συνόδων του 14ου αιώνα και η αποδοχή της διδασκαλίας τους περί της Θείας Ουσίας και των Θείων Ενεργειών ως μια ουσιώδη διαφορά εν σχέση με την λατινική διδασκαλία περί της Θείας Χάριτος, από την οποία οργανικώς συνάγεται η λατινική κατανόηση του Φιλιόγδε και η υπερτροφία, η λατινική κατανόηση της θέσεως του πρώτου στην Εκκλησία, πρωτίο, από την οποία η απουσία του Αγίου Πνεύματος αντικαθίσταται από το αλάθητο κάποιου ανθρώπου. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, πληροφορηθεί στις ανωτέρω προτάσεις της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Σερβίας, απέστειλε τον Σεπτέμβριο του 2015 συγχαρητήρια επιστολή προς τον πρόεδρό της, μακαριότατο Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίο, μαζί με τις ιερές ακολουθίες και τις εισηγήσεις των Σεβασμιωτάτων Ναυπάκτου και Γόρτινος. Βεβαίως, η κατάληξη του εξαιρέτου και αξιολόγου αυτού κειμένου δεν ήταν η αναμενόμενη, διότι σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας της Αγίας Μεγάλης Συνόδου, δεν είναι δυνατόν να εισαχθούν στην Σύνοδο προς συζήτηση θέματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ομοφόνως από τις προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις ή τις συνάξεις των προκαθημένων ή νέα θέματα. Και διότι οι συζητήσεις περιορίζονται αυστηρώς μόνο στο ορισμένο για τη συγκεκριμένη συνεδρία θέμα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκτός θέματος παρέμβαση με άμεση αφαίρεση του λόγου από τον ομιλούντα. Υπάρχουν πάμπολες μαρτυρίες από τις οποίες προκύπτει ότι κατά την προπαρασκευή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου η συνείδηση της Εκκλησίας θεωρούσε την μέλουσα να συνέλθει σύνοδος οικουμενική, εφόσον βέβαια θα ανταποκρινόταν στα ορθόδοξα κριτήρια περί οικουμενικών συνόδων. Αποκλειστική ευθύνη για την αλλαγή και αλλίωση του χαρακτήρως της και της φύσεως της οικουμενικότητος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου φέρει ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και οι συνοδοιπορούντες σε αυτό, επειδή εντελώς αντικανονικά, αντισυνοδικά και χωρίς καμία πανορθόδοξη απόφαση, απορρίπτει την περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου γνώμη που είχαν επιφανήσει ιεράρχες του θρόνου, πρόεδροι των προσυνοδικών επιτροπών και διασκέψεων, όπως ο γέροντάς του, Μητροπολίτης Χαλκιδόνος, κυρίως Μελίτων Χαντζής, και ο Μύρον, μετέπειτα Εφέσου, κυρίως Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης και πολλοί άλλοι. Ακυρώνει και ανατρέπει την σταθερή και επίσημη γραμμή της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, όπως την καθόρισε ακόμη και ο ίδιος ο Πατριάρχης, κυρίως Αθηναγόρας, που επανέφερε θερμά και δραστήρια το θέμα της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου κατανοουμένης ως οικουμενικής. Η θέση του κυρίου Βαρθολομαίου ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν μπορεί πλέον να συγκαλεί Οικουμενική Σύνοδο εξαιτίας της μη συμμετοχής των Δυτικών είναι παντελώς εσφαλμένη.
ουσιαστικά με τη θέση του αυτή διακηρύσει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ελλειμματική, ασθενής και ατελής Εκκλησία και μόνο όταν ενωθεί σε εισαγωγικά με τον παπισμό και τον προτεσταντισμό θα είναι τέλεια Εκκλησία. Οπότε θα μπορεί τότε μαζί με τους Δυτικούς να συγκαλεί η Οικουμενική Σύνοδο. Η θέση όμως αυτή απέχει παρασάγκας από την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος προγραμματίστηκε καταρχήν ως Οικουμενική, έστω και αν ονομάστηκε Πανορθόδοξη Σύνοδος. Όμως τα τελευταία χρόνια οι Οικουμενιστές την αποχαρακτήρισαν και διέγραψαν τον Οικουμενικό της χαρακτήρα, διότι αν συγκαλούνταν ως Οικουμενική, θα είχε την υποχρέωση να αναγνωρίσει ως 8η και 9η Οικουμενικές Συνόδους της Επιμεγάλου Φωτίου και Αγίου Γρηγορίου του Παναμά Συνόδους. Αυτό όμως θα ενοχλούσε το Βατικανό, επειδή αυτές οι σύνοδοι καταδικάζουν τον παπισμό ως αίρεση. Να λοιπόν γιατί έγινε η αλλαγή του χαρακτήρος και της φύσης της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Η μη αποδοχή της Οικουμενικότητος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου έχει ως συνέπεια την μη αναγνώριση των δύο συνόδων επί Μεγάλου Φωτίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά ως Οικουμενικών και άρα τον μη χαρακτηρισμό του παπισμού ως αιρέσεως. Επομένως, μπορούν άνετα οι Οικουμενιστές με τα πατερικό και με τα συνοδικό το τρόπο να συνεχίσουν να αποκαλούν την αίρεση του παπισμού ως Εκκλησία, όπως καταδεικνύεται στο απαράδεκτο εκκλησιολογικά και γι' αυτό απορριπταίο κείμενο σχέσης Ορθοδόξου Εκκλησία προς τον λοιπόν χριστιανικών κόσμων και η μεικτή επιτροπή του επισήμου θεολογικού διαλόγου Ορθοδόξων και Παπικών μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τον ατέρμονα και αλυσιτελή διάλογο ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει ως αντικείμενο ερεύνης το θέμα πρωτείο και συνοδικότητα. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η πανορθόδοξη αναγνώριση των δύο συνόδων επί Μεγάλου Φωτίου και Αγίου Γρηγορίου του Παλαιμάου ως Οικουμενικών έπρεπε απαραίτητος να συμπεριληφθεί ως το κύριο, κέριο και προεξάρχον θέμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Η Ορθόδοξη Παράδοση έχει αποδεχθεί ότι οι 8η και 9η Οικουμενικές Σύνοδοι διαφοροποιούν ριζικά την Ορθόδοξη Εκκλησία στην πατερική της συνέχεια από τον χριστιανισμό της Δύσεως. Οι μεθοδευμένοι από τους Οικουμενιστές του Φαναρίου και τους μεταυτόνομο φρονούντες μέλους ο Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, όπως με σαφήνεια διαζωγραφίζεται από τις προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις της και από τα τελικά κειμενά της, είναι σίγουρο ότι απεργάζεται την αποδοχή των αιρέσεων του παπισμού και του προτεσταντισμού ως αυθεντικών εκκλησιών. Υπ' αυτές τις συνθήκες ευχόμαστε να μην συνέλθει ποτέ. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, όπως αναμένεται, δεν θα αναγνωρίσει τις δύο συνόδους ως οικουμενικές. Γι' αυτό θα είναι μια οικουμενιστική σύνοδος. Αλλά όπως η εναγείο πνεύμα, η αντίδραση και η αντίσταση ελαχίστων κορυφών της Αγίας Ορθοδοξίας μας, προεξάρχοντος του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, με την συμμετοχή και στήριξη του πιστού λαού του Θεού, κατάφεραν να απορριφθεί και να χαρακτηριστεί ψευδοσύνοδος η αιρετική και ληστρική σύνοδος Φεράδας και Φλωρεντίας, έτσι και σήμερα ο ευσεβής κλήρος και ο πιστός λαός του Θεού, ως η διαχρονική συνείδηση της Εκκλησίας και έσκατος κριτής της, θα αντιδράσει και θα αντισταθεί στα σχέδια της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Σας ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστούμε τον Πατέρα Άγγελο για τον θαραλέο και συγκροτημένο λόγο του. Εδώ τελείωσαν οι εισηγήσεις. Θα ακολουθήσουν τα ερωτήματα. Παρακαλώ τους εισηγητές να τα κωδικοποιήσουν, έτσι να τα ομαδοποιήσουν, γιατί ο χρόνος έχει παρέλθει. Και στη συνέχεια θα έχουμε την ανάγνωση των κορυφμάτων από τον Πατέρα Θεόδωρο Ζούση. Ορίστε κατά την σειρά των εισηγήσεων, ο πατήρ Αναστάσιος πρώτος. Δεν είναι απαραίτητο να απαντηθούν όλα, σας παρακαλώ, ένα-ένα, αλλά ομαδικά, γιατί δεν μας φέρνει χρόνος. Τα δεινά σήμερα της Ελληνικής Εκκλησίας οφείλονται κυρίως στην ΕΟ και θα πρέπει να δυναμωθούν οι σχέσεις με τη Ρωσική Εκκλησία.
Δεν ξέρω κατά πόσον είναι σωστό ή έχει δίκιο ο ερωτών, αν οφείλεται εκεί. Νομίζω το πρόβλημα δεν είναι οι άλλοι, αλλά είμαστε εμείς. Η δική μας πνευματική κατάσταση. Στη δική μας πνευματική κατάσταση οφείλονται τα δεινά μας. Να δυναμωθούν οι σχέσεις με τη Ρωσική Εκκλησία. Νομίζω με την παράδοσή μας πρέπει να δυναμωθούν οι σχέσεις και με τον Χριστό, όπως έγραψε ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς. Ας μην έχουμε εμπιστοσύνη έτσι και στη Ρωσική Εκκλησία, στα θέματα οικουμενιστικά. Μου έκανε εντύπωση όταν η Εκκλησία της Γεωργίας απέριψε το κείμενο της, το προσωπικό κείμενο για τον οικουμενισμό, ο πατήρ Γεώργιος Τσέτσης από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών κάλεσε την Εκκλησία της Ρωσίας να πιέσει την Εκκλησία της Γεωργίας στην αποδοχή των κειμένων. Κάτι ξέρει ο πατήρ Γεώργιος για να ζητά κάτι τέτοιο. Το άλλο κάποιο για το αεροβάπτισμα, αν επαναλαμβάνεται, ασφαλώς επαναλαμβάνεται. Το κλινικό βάπτισμα με νερό διαρατισμού δεν επαναλαμβάνεται, τον έχει τελεστεί. Η τρυπή κατάδυση, ασφαλώς είναι η τρυπή κατάδυση ολοκλήρου του σώματος. Έτσι. Και δύο ερωτήματα για την οικονομία στην επιστροφή των αιρετικών. Εφόσον κάποιος θέλει να μετανοεί και θέλει να επιστρέψει στην Ορθοδοξία, για ποιο λόγο να μην τι τον ενοχλεί η βάπτιση. Ασφαλώς, οι πατέρες όταν λένε, όταν λέει ο Μέγας Βασίλειος για την οικονομία, οικονομία σε ένα εκατόν πολλών λέει, υπήρχε πολύ μεγάλο, ήταν άλλες οι συνθήκες. Σήμερα πραγματικά δεν βλέπω τον λόγο, όπως είναι η κατάσταση, κάποιος να μην εφαρμόσει. Ένας παπικός, ένας ποτεστάτης, ερχόμενος στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να μην εφαρμόσει την ακρίβεια. Και πρέπει να βαπτιστεί κανονικά. Άλλωστε υπάρχει ο όρος των τριών πατριαρχών της Ανατολής του 1755, ο οποίος ισχύει ακόμα, ο οποίος συνοδικά η Ανατολική Εκκλησία έχει δεχθεί την βάπτιση, την κανονική βάπτιση των πρώην παπικών και προτεσταντών. Ναι, αυτά ήταν. Κάτι ένα ερώτημα για ορισμένους. Γιατί για ορισμένους ιερείς δεν γίνεται αποδεκτός ο Άγιος Κυπριανός, αφού ο ίδιος δεν συμφωνεί με τους αιρετικούς. Τον Άγιο Κυπριανό τον τιμούμε. Πώς δεν τον τιμούμε, δεν καταλαβαίνω τι είναι ερώτηση. Ο Άγιος Κυπριανός τιμάται από όλους τους Ορθοδόξους ιερείς. Ο πατήρ Παύλος Δημητρακόπουλος έχει λόγο. Λοιπόν, το ένα ερώτημα αφορά τη σχέση τεκτονισμού και πανθρησκείας. Δεν μπορούσαμε να τα πούμε όλα. Είπαμε ότι παραλείψαμε πάρα πολλά, λόγω ελλείψεως χρόνου. Σαφώς υπάρχει στενότατη σχέση μεταξύ πανθρησκείας και τεκτονισμού και βέβαια όλοι ξέρουμε ότι πίσω από τον τεκτονισμό κρύβεται ο διεθνής σιωνισμός, ο οποίος προωθεί και την νέα εποχή. Είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένες αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις, δηλαδή της νέας εποχής. Η μασονία και ο τεκτονισμός κινούνται και στο θρησκευτικό επίπεδο, προωθούν τη νέα εποχή για την οποία κάναμε λόγο, προωθούν όμως και την ενοποίηση του κόσμου και σε πολιτικό επίπεδο. Επίσης εδώ το δεύτερο ερώτημα, εφόσον οι κανόνες απαγορεύουν τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς και περισσότερο με τους αλλοθρήσκους και τους Εβραίους, ποιο όργανο εκκλησιαστικό θα ενδιαφερθεί για την καταδίκη και καθαίρεση των συμπροσευχομένων? Το αρμόδιο συνοδικό όργανο είναι η Ιερά Σύνοδος. Δεν πρέπει να κινηθεί η Σύνοδος. Σαφώς και πρέπει να κινηθεί η Σύνοδος και να καταδικάσει τις συμπροσευχές. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε είναι υπεύθυνα τα συνοδικά όργανα. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπολειτουργεί σήμερα ο συνοδικός θεσμός. Δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Γι' αυτό έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Να γίνονται συμπροσευχές και οι παραβαίνοντες ιερούς κανόνες να μην τιμωρούνται όπως προβλέπουν οι ιεροί κανόνες. Άλλο ερώτημα, δεν θα συνεργαζόμαστε στη διανομή εμβολίων ή ιατρικής βοηθείας με ένα μουφτή ή με ένα καθολικό ιερέα? Όχι για δογματικά ζητήματα προφανώς. Εδώ, εγώ όταν είπα ότι της κοινωνία φωτή προσκότος, μη γίνεστε τεροζυγούντες απίστης. Αυτό το μη γίνεστε τεροζυγούντες απίστης, οπωσδήποτε αφορά η λέξη ετεροζυγούντες, όπως ερμηνεύεται από τους Αγίους Πατέρες, σημαίνει στενή σχέση και συνεργασία,
βεβαίως όχι για κοινωνικής φύσεως θέματα. Και στην εποχή που ζούσε ο Απόστολος Παύλος και είπε αυτά τα λόγια, μην γίνεστε τεροτζιγούντες της απίστης, δεν υπήρχε θρησκευτικός συγκριτισμός. Υπήρχε. Υπήρχε θρησκευτικός συγκριτισμός. Και αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, απευθύνεται προς τους χριστιανούς, τους συγκεκριμένους που ήταν πνευματικά του τέκνα και τους λέει μη γίνεστε τεροτζιγούντες απίστης. Αλλά δεν τους είπε να φύγετε από την κοινωνία στην οποία ζείτε. Είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν μέσα στην κοινωνία, να συνεργαστούν με και τους άλλους σε κοινωνικής φύσεως θέματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνάψουν στενές σχέσεις μαζί τους. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σταύρος Μποζοβίτης. Κανά δυο τις απάντησε ήδη ο πατήρ Παύλος, είναι παρόμοιες. Οι σχέσεις ιονισμού, μασονίας και πανθρησκείας ακριβώς υπάρχει. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα, αλλά θέλει ολόκληρη ομιλία. Ποια θρησκεία θα έχει ο Αντίχριστος και πώς θα φύγει ο κατέχον και το κατέχον. Ο Αντίχριστος θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Έτσι θα εμφανιστεί, ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός και θα ενθρονιστεί έτσι. Όσο για το κατέχον και ο κατέχον, πρέπει να πω εδώ προς τιμήν του αημνήστου πλέον κορυφαίου μελετητού της Αγίας Γραφής, θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου, ότι είναι εκείνος ο οποίος ερμήνευσε στους καιρούς μας τι σημαίνει ο κατέχον και τι είναι το κατέχον σε μια σειρά ομιλιών του για τον Αντίχριστο. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα, θα τις βρείτε. Είναι εξαίρετο και λέει ότι ήδη έχει φύγει με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, έπαυσε να είναι υποκατοχήν η Αγία Γη και έτσι έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτός ο όρος που έθεσε ο Απόστολος Παύλος. Πότε άρχισε ο αγώνας της Ορθοδοξίας ενάντια στην πανθρησκεία? Δεν άρχισε ακόμη, πρέπει να αρχίσει. Γι' αυτό και τα είπαμε, να αρχίσει από τώρα. Και όταν λέτε πανθρησκεία, τι εννοείται? Όλες οι θρησκείες μαζί με την Ορθοδοξία ή χωρίς αυτή? Εννοείται ότι αυτό μας ενδιαφέρει, να μην μπει η Ορθοδοξία σε αυτή την σατανική χωάνη που όπως πάμε φαίνεται ότι θα μπει δυστυχώς. Ένα άλλο παράδοξο ερώτημα. Δεν διακρίνεται σπερματικό λόγο στα λόγια του Ινδουιστή Δαλάι Λάμα? Δεν ήταν ο Δαλάι Λάμα, ο Βιβεκανάντα ήταν, αλλά όχι κανένα σπερματικό λόγο, δαιμονικό λόγο έχει ο άνθρωπος. Και όλοι οι Ινδουιστές, δαιμόνια, έχουν μυριάδες θεούς, μόνον την θεά Κάλη που φοράει αυτό το περιδέρεο με κομμένα κεφάλια. Να δει κανείς φρύτη και με αυτούς πρέπει να κάνουμε ίδια θρησκεία και όλους τους άλλους θεούς τους που είναι και μόνο που βλέπει κανείς τις εικόνες τους είναι ανατριχιαστικό σύν όλα τα άλλα του Ινδουισμού. Ναι, ο Πάπας πήγε και εκεί και εύχεται και στις γιορτές τους. Δεν διακρίνεται πνεύμα ο Θεός το Χριστό προς τη Σαμαρίτιδα στα λόγια του Πάπα στο τζαμί του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς? Στα λόγια του Πάπα διακρίνω την μεγαλύτερη προδοσία που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα στον χριστιανικό χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε μια ερώτηση για μένα. Θα απαντήσω. Το ερώτημα είναι πώς πρέπει να δράσουμε, τι πρέπει να κάνουμε μετά από αυτά που ακούσαμε σε αυτή την ημερίδα. Είναι πραγματικά το διατάφτα, θα έλεγα. Με δεδομένο ότι ο οριοθέτης των πάντων είναι ο Κύριος της Δόξης, ο οποίος είναι κεφαλή της Εκκλησίας μας, με δεδομένο ότι είναι υπόθεση δική του η Εκκλησία, σε μας πέφτει η ευθύνη για τον ίδιο μας τον εαυτό μέσα στην Εκκλησία. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε φαίνεται ήδη από την ιστορία του λαού του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Το ζητούμενο πάντοτε είναι η μετάνοια. Έτσι ξεκίνησε το κήρυγμα ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και έτσι και ο Χριστός. Αν λοιπόν στραφούμε στον εαυτό μας και δούμε ποια είναι η κατάσταση της καρδιάς μας, τότε θα καταλάβουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτά που επιτρέπει. Με ένα δεδομένο ότι είναι
υπαναγαθό της ο Θεός δεν επιτρέπει τίποτε το οποίο θα μας βλάψει. Αλλά για ό,τι γίνεται δυσμενές και τα λοιπά, είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Δηλαδή, εάν μετανοήσουμε, τα πάντα ανατρέπονται. Δεν έχουμε εμείς απέναντί μας αυτούς που ονομάσαμε, παραδείγματος χάρη, οικουμενιστές, τους επισκόπους, μαθητές κτλ. Αλλά έχουμε απέναντί μας την αποστασία μας. Αν λοιπόν υπάρξει αυτή η μετάνοια, κατά τη γνώμη μου, και σε αυτό αποβλέπει αυτή η πληροφόρηση, δηλαδή στην εγρήγορση, στην προσευχή, την έμπονη, και στην μετάνοιά μας όλα θα τακτοποιηθούν και τα εθνικά μας θέματα και τα εκκλησιαστικά μας. Ευχαριστώ για την υπομονή σας, για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε και πάλι τον οικοδεσπότη Μητροπολίτη κύριο Σεραφείμ για την αβραμιαία φιλοξενία και τώρα και τους άλλους συνεπισκόπους του, οι οποίοι με την παρουσία τους εδώ ενίσχυσαν όλη αυτή την προσπάθεια και με όσα είπα στις συγκλήσεις τους. Τώρα παρακαλούμε τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση να κλείσει με τα πορίσματα τα οποία εφόσον τα αποδεχτείτε θα δημοσιοποιηθούν μαζί με τις συγκλήσεις. Ευχαριστώ. Ο πατήρ Θεόδωρος λόγω της παρελεύσεως του χρόνου θα είναι πολύ σύντομο στην παρουσίαση των πορισμάτων, τα οποία για να συνταχθούν εζητήθησαν από τους συγητάς περιλήψεις. Από τις περιλήψεις λοιπόν η Γραμματεία συνέφθησε τα πορίσματα του συνεδρίου, τα οποία είναι αρκετά, είναι 7 σελίδες και θα πετούσαν μια άλλη εισήγηση. Τα πορίσματα θα δημοσιευθούν στα πρακτικά του συνεδρίου και εγώ ανέλαβα εδώ τον ρόλο από το σύνολο αυτών των πορισμάτων να σας διαβάσω μόνο την τελική κατάληξη των πορισμάτων, θα τα διαβάσετε στα πρακτικά. Λένε λοιπόν τα πορίσματα. Συνοψίζοντας τα παραπάνω των περιλήψεων των εισηγήσεων, να μην επαναλάβουμε τις εισηγήσεις, συμπεραίνουμε ότι η μέρος ανασυγκληθεί Αγία και Μεγάλη Σύνοδος δεν θα είναι ούτε μεγάλη ούτε Αγία. Διότι με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν προκύπτει ότι αυτή θα είναι σύμφωνη με τη συνοδική και κανονική παράδοση της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και ότι θα λειτουργήσει όντως ως γνήσια συνέχεια των αρχαίων μεγάλων οικουμενικών και τοπικών συνόδων. Ο τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένα τα δογματικού χαρακτήρος προσυνοδικά κείμενα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι εν λόγω σύνοδος αποσκοπεί να προσδώσει εκκλησιαστικότητα στους ετεροδόξους και να διευρύνει τα κανονικά και χαρισματικά όρια της Εκκλησίας. Ωστόσο, καμία πανορθόδοξη σύνοδος δεν μπορεί να οριοθετήσει διαφορετικά την μέχρι σήμερα ταυτότητα της Εκκλησίας. Δεν υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι εν λόγω σύνοδος θα προχωρήσει σε καταδίκη των συγχρόνων αιρέσεων και πρωτίστως της πανερέσεως του οικουμενισμού. Αντίθετα, μάλιστα, όλα δείχνουν ότι η μέλος ανασυγκληθεί Αγία και Μεγάλη Σύνοδος επιχειρεί να την νομιμοποιήσει και να την εδραιώσει. Ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις της με οικουμενιστικό πνεύμα είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν θα γίνουν δεκτές από τον κλήρο και τον πιστό λαό του Θεού, ενώ η ίδια θα καταγραφεί στην εκκλησιαστική συνείδηση ως ψευδοσύνοδος. Γίνονται δεκτά τα πορίσματα και το ψήφισμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατά παράδειγμα, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Πειραιός, επιλέγω.